Καλησπέρα, είναι Πέμπτη, είναι η εκπομπή «Ταξιδεύοντας στον κόσμο» με τον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη. Ξανά μαζί, φίλοι μου καλοί και αγαπημένοι, είμαστε εδώ για να περάσουμε μια όμορφη ώρα, να σας χαρίσουμε ωραίες στιγμές. Και δεν θα μπορούσε βέβαια, πλησιάζοντας και το Πάσχα, να μην δώσουμε μια νότα χαράς της ευδοξίας με φίλους αγαπητούς, ξεχωριστούς. Έχουμε μαζί μας να παρουσιάσουμε την Ένωση Κριτών Νέας Σμύρνης. Και κοντά μας έχουμε τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κύριο Θανάση Τσιρίκο. Καλησπέρα κύριε Τσιρίκο. Καλησπέρα Παναγιώτη. Τιμή μας που μας καλείς. Και τον κύριο Τάκη Πρασάκη, υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων του Συλλόγου. Καλησπέρα. Καλησπέρα Παναγιώτη. Ευχαριστούμε για το καλό. Φίλοι, καλώς ορίσατε. Καλώς σε βρήκαμε. Καλώς σε βρήκαμε. Ευχαριστούμε για μια ακόμα. Να ξεκινήσουμε με ένα στην υγειά σας, αγαπητοί φίλοι και φίλες, σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ιδιαίτερη αγάπη στον απόδημο ελληνισμό. Στην υγειά σας. Στην υγειά σας. Να είμαστε γεροί, χαρές. Χαρές μόνο. Εζήτησα με την αρχή της εκπομπής μια μαντινάδα από το αγαπητό Θανάση. Αν έχεις τη χαρά να μας πεις έτσι κάτι ευχάριστο να ακούσουμε, κάτι από την Κρήτη. Από το Λασίθι ως τα Χανιά, η Κρήτη όλη αξίζει. Πιο κλόνο του βασιλικού, κόβεις και δεν μυρίζει. Έτσι. Πάντα τέτοια. Πάντα χαρές, με υγεία, αισιοδοξία. Και καλή λευτεριά. Σύντομα λοιπόν θα βγάλουμε τις μάσκες. Σύντομα λοιπόν θα ξαναθυμηθούμε πώς είναι να κοιτάμε ο ένας τον άλλον χωρίς μάσκες, είτε εντός ή εκτός εισαγωγικών. Όμως, ας ξεκινήσουμε την ωραία μας συζήτηση. Ένωση Κριτών Νέας Σμύρνης. Πόσα χρόνια είναι ο Σύλλογος? Ο Σύλλογος ιδρύθηκε, φίλε Παναγιώτη και ακροατές, το 1949. Είναι ο δεύτερος παλαιότερος κριτικός σύλλογος στο νομό Αττικής, μετά τους Κρήτες του Πειραιά, την Ομόνια, το Σύλλογο. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κληρονομιά για μας που συνεχίζουμε τα μονοπάτια της κριτικής παράδοσης και πιστεύω ότι το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχοντας συνοδοιπόρους τους πιο ωραίους ανθρώπους και χοροδασκάλους, τους... Στους κριτικούς χορούς, τον Στέφανο τον Ντούλα με τη σύζυγό του. Και για την Κυριακή. Στους παραδοσιακούς χορούς την Κρυσταλία, τη φίλη μας. Επίσης στους κριτικούς χορούς δύο δικά μας παιδιά, από τον δικό μας σύλλογο βγαλμένα και φτιαγμένα, την Ελένη τη Βάγια και τον Γαβρίλη τον Μπορμπόλη. Την αγάπη μας. Και για να δώσω την μπάσα και στους δασκάλους μας των παραδοσιακών οργάνων, τον αγαπημένο εδώ και πολλά χρόνια φίλο, τον Αντώνη τον Κεχαγιαδάκη. Γεια σου Αντώνη φίλε. Που είναι ο δάσκαλος της Λύρας στο σύλλογό μας. Όπως επίσης και στον αξιότιμο Ανδρέα Αρβανίτη, ο οποίος είναι δάσκαλος λαούτου, μαντολίνου, ασκομαντούρας και βιολιού. Πω, την αγάπη μας. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι καταρχήν να πούμε και μια καλησπέρα σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο που ανανεώθηκε, θα έλεγα, σχετικά πρόσφατα. Ανανεώθηκε με τις εκλογές του προηγούμενου Οκτώβρη, έχοντας κλείσει θητεία 3 ετών. Αυτό ήταν ένα αποτέλεσμα της πανδημίας. Μου δίνει ωραία πάσα. Ακριβώς, η οποία δημιούργησε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα με την παράταση της θητείας των Διοικητικών Συμβουλίων όλων των πολιτιστικών συλλόγων ανά την Ελλάδα. Και εδώ, φίλε Παναγιώτη και φίλοι ακροατές, πρέπει να σταθούμε σε μια ενέργεια που δεν μπορείς να τη διαφημίσεις, έτσι, αλλά το βήμα που μας δίνεις και η ευκαιρία πρέπει να αναφερθεί. Φυσικά. Με πρωτοβουλία του Προέδρου μας, του Νικήτα του Περαθωράκη, που εκλέχτηκε και στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση πρόεδρος του Συλλόγου μας. Του χαιρετισμού στον αγαπητό Πρόεδρο. Με δική του πρωτοβουλία και την σύμφωνη φυσικά γνώμη όλου του Διοικητικού Συμβουλίου,
κάναμε τις ενέργειες εκείνες με τον φίλο και βουλευτή του κυβερνών κόμματος, τον Τάσο το Γαϊτάνη, που είχε αναλάβει το πολιτιστικό κομμάτι και ξέρεις, παίζαμε το ρόλο να του υπενθυμίζουμε ότι δημιουργούνται πολλά προβλήματα με τη μη παράταση της θητείας. Υπήρχαν τεράστια προβλήματα με τους τραπεζικούς οργανισμούς. Σε όλη την Ελλάδα, γιατί ακριβώς έχουμε κάνει, συγγνώμη για την παρένθεση, έχουμε κάνει ιδιαίτερη εκπομπή πάνω σε αυτό το θέμα, τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν και θα έλεγα ότι ήταν απόρρια όλων αυτών των θεμάτων που θα μας πεις ακριβώς, πρακτικών μεν, ουσιαστικών δε, κάποιοι σύλλογοι δεν κατάφεραν να ανοίξουν, να ξαναξεκινήσουν. Ακριβώς. Σε αυτό εδώ το σημείο δηλαδή είχαμε τεράστιο πρόβλημα με τους τραπεζικούς οργανισμούς. Δεν αναγνωρίζανε τα διοικητικά συμβούλια από τη στιγμή που έλυγε η θητεία τους, που συνήθως είναι διετής στους περισσότερους πολιτιστικούς συλλόγους. Η πρωτοβουλία αυτή του Προέδρου μας είχε ως αποτέλεσμα να παραταθεί δύο φορές η θητεία των ήδη υπάρχων διοικητικών συμβουλίων όλων των πολιτιστικών συλλόγων σε όλη τη χώρα, έτσι δεν ήταν κάτι συγκεκριμένο για κάποιους συλλόγους. Εμείς είχαμε το μεγάλο ευτύχημα και είναι μια βαριά κληρονομιά που έχουμε πάρει τους προκάτοχους μας στα προηγούμενα διοικητικά συμβούλια εδώ και χρόνια, ότι έχουμε ιδιόκτητη αίθουσα, πολύ μεγάλη κληρονομιά. Αυτό... Έτσι, οπότε αυτό είχε σαν θετικό αποτέλεσμα, φίλε Παναγιώτη και φίλοι ακροατές, ότι δεν μας βάραινε το ενίκιο. Έτσι, αυτό γιατί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα σε πολλά σωματεία ανά την Ελλάδα και σωματεία από την Κρήτη, τα οποία δεν έχουν όλη τη δυνατότητα αυτή τη δικτυακού καθεστώτος και είναι με νίκιο, είχαν τους ΔΕΚΟ, είχαν το πρόβλημα της τράπεζες. Και φαντάσου ότι σε αυτό το σημείο, ναι μεν δεν έχεις έσοδα, διότι βάσει των οδηγιών και των νόμων που υπήρχαν από το κράτος, δεν μπορούσες να είσαι ανοιχτά, ώστε να έχεις τα έσοδα από τα μαθήματα, τον ετήσιο χορό, από τις άλλες οποιουσδήποτε εκδηλώσεις κάνει. Έφτασε στο μηδέν, είναι πες το ακριβώς. Και φαντάσου τώρα να είσαι στο ενίκιο και να πρέπει να αποταμιεύσεις χρήματα με τη δυσκολία που σου προανέφερα. Ευτυχώς είχαμε την τύχη να έχουμε ιδιόκτητη αίθουσα. Πολύ σημαντικό. Φυσικά εδώ αξίζει να αναφέρουμε και το γεγονός ότι και ο Δήμος Νέας Μήνης στηρίζει με τον τρόπο του επιχορηγώντας κάθε χρόνο τους πολιτιστικούς σύλλογους και τα σωματεία. Ναι, μεν με τον δικό του τρόπο, αλλά μπορώ να πω συγγνώμη, είναι σημαντικό ένα... Ένας Δήμος με τόσο βαριά πολιτιστική κληρονομιά δεν έχει την παρουσία που θα έπρεπε να έχει. Και κλείνω εκεί. Δεν θέλω να το συνεχίσω, ούτε να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Όχι, δεν θα μας φέρει σε καμία δύσκολη θέση. Απλά θα έπρεπε να είναι πιο έντονη η παρουσία και η ανάδειξη της πολιτικής κληρονομιάς αυτής της περιοχής και τις καταβολές που έχει σε συνδυασμό, και το έχω καταθέσει σε προτάσεις στην πόλη μας, σε συνδυασμό και με τον τουρισμό και με τα ξενοδοχεία που είναι στα όρια του Δήμου. Και θα μπορούσε να φανεί και περισσότερο. Και θα μπορούσε να φανούν και ακόμη περισσότερο η αξία, η δυναμικότητα, η ιστορικότητα που έχουν τα πολιτιστικά σωματεία στην πόλη μας. Και βέβαια εννοώ πρωτίστως εσάς, καθώς και άλλα σωματεία πόλης. Και κάμια φορά τα πράγματα είναι απλά. Και δεν χρειάζονται και τόσα χρήματα ή δεν χρειάζονται και χρήματα. Χρειάζονται ενέργειες. Απλές ενέργειες. Και θα φέρω ένα παράδειγμα. Ξεκινώντας από τα παιδιά, από ένα κυνήγι φουσαυρού, να ανακαλύψουν την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης. Ωραία, ωραία το θέτεις. Πολύ ωραία σκέψη και πρόταση. Δεν ξέρω αν την έχεις κάνει ήδη πρόταση και στο πολιτιστικό του Δήμου. Όχι, αλλά παρόν από κάπου ξεκινάμε όλοι. Αφήνεις να αναγνωρίσω όμως εδώ, συγγνώμη και για την παρέμβαση, το γεγονός ότι έχει καθιερώσει τις Ιωνικές Γιορτές που αναδεικνύουν και τον πολιτισμό και παράδοση και στηρίζουν μέσα από αυτό. Σωστά, και τις παρουσίες κάποιων συλλόγων που μπορεί να μην έχουν το μέγεθος και τη δυναμικότητα της Ένωσης Κριτών Νέας Μήνης που
πλέον είναι σε διεθνή σκαλοπάτια. Να τα λέμε γι' αυτά. Να τα λέμε σωστά, αλλά σίγουρα για πιο μικρούς συνόλους που έχουν και λειτουργικά προβλήματα και τους επιδοτεί. Με το ποσό που το επιδοτεί δεν έχει σημασία, δεν θα το βάλω εγώ αυτό να το κρίνω, δεν είμαι ο αρμόδιος. Αλλά θεωρώ ότι κάποια προσπάθεια γίνεται από το πολιτιστικό. Γενικότερα είναι, ας μην έχει και δεν μεγάλη ιστορία και παρακό. Όχι, δεν μηδενίζουμε προς Θεού. Απλά λέω ότι υπάρχουν τρόποι που μερικές φορές δεν χρειάζεται. Είναι ο τρόπος και όχι. Η κίνηση, ναι, σωστά. Ή το μέγεθος. Σωστά. Δηλαδή το να βάλεις μια ανακοίνωση ότι. Και θα πούμε αργότερα, κάποιες δράσεις σας που κάνατε. Και ίσως να μην το ξέρανε πολλοί νέους μενιώτες και το μάθαμε αργότερα σε δράση σας που θα εξηγήσουμε, δεν είναι κοστίζει μια ανακοίνωση στους πίνακες φωτεινούς. Λέω ένα παράδειγμα. Σωστό. Έτσι δεν είναι κόστος, είναι πληκτρολόγηση. Είναι 5 λεπτά. Λέω ένα παράδειγμα. Χωρίς να έχω κανένα μένος αυτό, καθαρά παράπονο είναι. Δεχτώ. Είσαι και πολλά χρόνια στον χώρο. Και ασχολείσαι και τα μίντια πολύ περισσότερο, οπότε σίγουρα η άποψή σου, αφού έχεις ασχοληθεί και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή υπάρχουν κινήσεις τα οποία δεν χρειάζεται το χέρι τσέπη, αλλά δείχνεις ότι αναγνωρίζεις την ποιότητα και την αξία και το έργο των πολιτιστικών σωματείων της πόλης σου. Σωστά. Απλές κινήσεις καμιά φορά χρειάζονται. Κι όμως έχουν τόσο μεγαλύτερη ηθική, συναισθηματική αλλά και ουσιαστική αξία. Ωραία, θα σου δώσω 1.000 ευρώ. Οκ, αλλά αν εγώ ταυτόχρονα σε προβάλλω, σε διαφημίσω, σου αναγνωρίσω το έργο σου με απλές κινήσεις, λέω παραδείγματος χάρη έφερε το φωτεινής ποινής, μπορεί να είναι κάτι άλλο, σου δίνω προστιθέμενη αξία. Αυτό λέω. Και σταματάω, μην. Και με την παρουσία του, φυσικά. Στι διάφορε εκδηλώσει που γίνονται και πολλοί δεν παίζονται, ναι, βέβαια. Που σε εμά δεν έχουμε παράπονο. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι στι εκδηλώσει μα όλε είναι πάντα. Τιμούμε και εκτιμούμε του ανθρώπου του πολιτισμού γενικότερα και το δήμαρχο. Είναι και συντοπίτε, μην το ξεχνάμε αυτό. Εμεί έχουμε ιδιαίτερη αδυναμία στου συντοπίτε, ξέρει. Εμεί συγκριτικοί έχουμε και τέτοιε αδυναμίε, οπότε καταλαβαίνει τώρα εδώ. Που πραγματικά με την παρουσία τους έχουν συμβάλει. Είναι το κάτι που είπα λίγο περισσότερο. Σωστά. Ωραία. Δεκτό. Πάμε όμως να πούμε τι συνέβη εκτός από τα πρακτικά θέματα που είχατε, αν καταφέρατε να έχετε με έναν αλφαβήτα τρόπο μια επικοινωνία με τα μέλη σας. Η προσπάθεια γινόταν, φίλε Παναγιώτη, κλασικά σε ηλεκτρονική μορφή, διότι στο σύλλογο δεν μπορούσες να βρεθείς. Βέβαια, βέβαια. Έτσι. Με τα κλασικά, γίνει σαν το κρυφό σχολείο. Ακριβώς. Τα κλασικά γραπτά μηνύματα στα κινητά των μελών για ευχές και τα συναφή. Στα social media, Facebook, Instagram, όλα αυτά τα σχετικά. Έτσι. Και φάλετε ότι εδώ ανακαλύψαμε ότι. Στην ιστοσελίδα μας φυσικά. Κρήτεσενές.org. Πόσο. Να τη διαφημίσουμε κιόλας. Να το ξαναπούμε. Συγγνώμη. Βεβαίως. Να το ξαναπούμε τη σελίδα. Κρήτεσενές.org. Λίγο πιο. Κρήτεσενές.org. Στην οποία, by the way, είμαι και υπεύθυνος στο κομμάτι της διαχείρισης. Οπότε, ένας λόγος παραπάνω να μπαίνουμε και να στηρίζουμε και με την επισκεψιμότητα και με τη δραστηριότητα του συλλόγου. Γιατί αυτό είναι, νομίζω, ένα πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Γιατί. Και κληρονομιά της Ένωσης Κρητών-Νέας Μήνης. Θα το δείτε και στη συνέχεια ο φίλος Παναγιώτης και οι ακροατές μας, αναλύοντας, πολλοί μπορεί να μην πιστέψουν ότι θα ακουστεί στη συνέχεια, ότι ενώ ο σύλλογος ήταν κλειστός, βεβαίως, ενώ ο σύλλογος ήταν κλειστός βάσει των οδηγιών της κυβέρνησης, εμείς δεν καθίσατε εκδόν. Εμείς δεν καθίσαμε στον καναπέ μας. Δεν καθίσαμε ήσυχοι. Έτσι. Σωστά. Η αλήθεια είναι ότι αξιοποιήσαμε, συγγνώμη κιόλας, αξιοποιήσαμε και τα μέσα με τις τηλεδιασκέψεις και όλα αυτά. Σαν διοικητικό συμβούλιο, καταφέρναμε, αν μη τι άλλο, αφού δεν μπορούσαμε διαζώσει να συγκεντρωνόμαστε και να συζητάμε πώς πορευόμαστε σε συνθήκες οι οποίες ήταν πρωτόγνωρες και αχαρτογράφητες για μας. Οπότε καταλαβαίνεις ότι με διάφορες πλατφόρμες όπως Zoom κτλ. Συζητούσαμε αρκετές ώρες. Και γενικότερα προσπαθούσαμε να κρατηθούμε στην επιφάνεια της επικαιρότητας, τουλάχιστον στη Νέα Σμύρνη,
με δυνατές αιμοδοσίες, οι οποίες θα μείνει αξέχαστη η αιμοδοσία της πρώτης καραντίνας, δηλαδή όταν ο κορονοϊός εμφανίστηκε και χτύπησε η καραντίνα αρχές Μαρτίου του 2020, θυμάμαι κοντά στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου του 2020 είχαμε κάνει πολύ μεγάλη αιμοδοσία, η οποία η προσέλευση ήταν σχεδόν από όλο το λεκανοπέδιο. Δηλαδή είχαμε πολύ κόσμο, πρωτόγνωρο βέβαια, ήταν σίγουρα και ο κόσμος. Με το γνωστό συνεργείο. Με το γνωστό συνεργείο, εδώ θα πάρω την μπάσα από τον φίλο τον Τάκη. Ο Σύλλογος Κριτών Νέας Μύρνης εδώ και πολλά χρόνια. Ναι, να το πούμε βεβαίως. Έτσι διαθέτει τράπεζα αίματος σε συνεργασία με το νοσοκομείο Μεταξά. Καταφέρνουμε την αγάπη και τους χαιρετισμούς μου στο εκλεκτό προσωπικό και τους γιατρούς που έχουν βοηθήσει πολλές φορές συνανθρώπους και συμπατριώτες σας. Ακριβώς. Προσπαθούμε και καταφέρνουμε κάθε χρόνο να κάνουμε 2 αιμοδοσίες στην αίθουσα του Συλλόγου. Η συγκεκριμένη όμως στην οποία αναφέρθηκε ο φίλος ο Τάκης ξεπέρασε κάθε προσδοκούμενο που υπήρχε. Σήκωσε τα χέρια ψηλά το προσωπικό του νοσοκομείου, διότι δεν περίμενε να έχει τόση τεράστια προσέλευση. Ο κόσμος μπροστά στην ανάγκη με αυτά που άκουγε με την πανδημία, ήρθε να προσφέρει ανάσες ζωής, έτσι στην κυριολεξία, γιατί αυτό έκανε είναι 10 λεπτά. Έκανε το εμπόδιο ευκαιρία ζωής και προσφοράς. Από το να πάει σε ένα νοσοκομείο που όλοι φοβόντουσαν να το κάνουν λόγω των γνωστών σκηνικών της πανδημίας, έτσι. Ήταν μια τρομερή προσέλευση. Συνεχίσαμε βέβαια, για να κλείσω το κομμάτι της αιμοδοσίας, αυτά τα 2 χρόνια, κλείσαμε 2 χρόνια έτσι, okay. Αυτά τα 2 χρόνια της όλης αυτής κατάστασης, καταφέραμε να κάνουμε άλλες 3 αιμοδοσίες, έτσι, με αρκετά καλά αποτελέσματα και έτσι να έχουμε μια πολύ δυνατή τράπεζα αίματος, αχρίαστη να είναι, αλλά είναι ένα κομμάτι από το κοινωνικό έργο που συνεχίζει να προσφέρει η Ένωση Κριτών Νέας Μύρνης. Θυμάμαι την πρώτη χρονιά που δημιουργήθηκε και πολλούς χαιρετισμούς στον αγαπητό φίλο Γιάννη Τσούμο, που ψάχναμε να δούμε, μου έλεγε, λέει, πού να πάμε, τουλάχιστον λέω, το έχω. Θα κάνουμε 2-3 τηλέφωνα, γιατί ψαχνόμαστε πού να συνεργαστεί ο Σύλλογος. Κάνουμε τα τηλεφωνήματα, έγινε άμεση αποδοχή από το Μεταλσά. Γίνεται η πρώτη αιμοδοσία, είναι μια φίλη που έμενε και κοντά. Λέει, να έρθω, να μην έρθω, φοβάμαι. Λέω, έλα. Έλα οπωσδήποτε. Και ήταν η τελευταία που έκανε αιμοδοσία. Ώρα της καλή, μετά από λίγο καιρό χρειάστηκε βοήθεια. Και λέω, κοίταξε να δεις. Και έτυχε άλλη μια φορά να με παίρνουν τηλέφωνο βράδυ, και εδώ πρέπει να το τονίσουμε αυτό γιατί έχει μεγάλη σημασία. Να βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπο, λέω, πολύ ωραία, αλλά ξέρετε, η τράπεζα, όπως και οι γνωστές τράπεζες που βάζουμε χρήματα, εδώ κάνουμε κατάθεση ψυχής, αλλά κάνουμε ανάληψη αίματος, αλλά πρέπει να κάνουμε και κατάθεση ψυχής. Και όντως την επόμενη μέρα καλύψανε τις φιάλες. Δηλαδή πρέπει να τονίσουμε και αυτό το κομμάτι. Ναι, σωστά. Δίνουμε αίμα, βοηθάμε συνανθρώπους ή και τους οικείους μας, αλλά ταυτόχρονα γεμίζουμε την τράπεζα για να μπορούμε να προσφέρουμε στους συνανθρώπους μας και στους συμπατριώτες μας. Αυτό είναι και το μήνυμα της αιμοδοσίας. Πολύ σημαντική προσφορά. Ακριβώς. Όμως, επειδή το αίμα σας βράζει, είναι γνωστό, τι άλλο κάνατε? Και γιατί βράζει? Γιατί η Κρήτη έχει διαφορά από τους άλλους τόπους. Γιατί έχει αντάρτικη ψυχή και κουζουλούς ανθρώπους. Οπα! Γεια μας. Χαρές. Χαρές. Μόνο. Αυτά είναι. Οπότε ναι, καταλαβαίνεις τώρα, κάνοντας εσύ την πάσα τώρα και θέλοντας να δείξουμε το μέγεθός μας που πλέον είναι πέραν των ορίων της Ελλάδας,
Συμμετέχουμε ενεργά πλέον κάθε χρόνο σε διάφορα φεστιβάλ. Διεθνή. Διεθνή φεστιβάλ. Αξιοσημείωτο είναι να αναφέρουμε τον περασμένο, τον Σεπτέμβριο του 2021, που συμμετείχαμε με κάλεσμα του προξενείου. Συγγνώμη, ναι. Θες να πάμε λίγο πίσω. Στο ξεκίνημα της πανδημίας εννοείς, ώστε να μας τα φέρεις. Όχι, γενικά, και ζητώ συγγνώμη για τους δύο, ναι. Πώς ξεκινήσατε τη διεθνή σας καριέρα και τη διεθνή παρουσία του συλλόγου. Ας πάμε και ίσως, νομίζω έχει ξεκινήσει και λίγο πριν την πανδημία, η ακριβώς. Παρουσία σας σε διεθνή φεστιβάλ. Ακριβώς. Αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς. Έχει τη σημασία του να το αναφέρουμε. Ήταν μια σκέψη, φίλε Παναγιώτη. Δόξα ο Θεός, εντός των συνόρων της Ελλάδος, σε όλη απάκρις άκρη, οι πολιτιστικοί σύλλογοι, ανατόπο και περιοχή φυσικά, κάνουν με το καλύτερο δυνατό τρόπο το έργο τους. Κάπου όμως χρειάζεται και η ενδυνάμωση των όλης αυτής της ενέργειας και της διάδοσης και της διατήρησης της πολιτικής μας χειρονομίας και στο εξωτερικό. Μετρήσαμε τις δυνάμεις μας σαν Σύλλογος Νέας Μύρνης, διότι δεν είναι εύκολο το να πας ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Κάνατε κάποια πράγματα στις Ιωνικές πριν μερικά χρόνια και νομίζω από εκεί ήταν το κίνητρο, ένα κίνητρο, να δοκιμάσετε και τις δυνάμεις σας εκτός συνόρων. Ακριβώς, διότι δεν είναι 5 άτομα πήγαν στο εξωτερικό, έτσι, είναι ολόκληρη παρέα. Διότι πρέπει να έχεις και τους μουσικούς, να έχεις τους χοροδιδασκάλους, έτσι, και τον Στέφανο και την Κυριακή, έτσι που τους προαναφέραμε και νωρίτερα. Και φυσικά τη χορευτική ομάδα. Δεν πας για 1-2 μέρες, πας τουλάχιστον για 1 εβδομάδα, με ό,τι έξοδο αυτό συνεπάγεται. Ευτυχώς ο ελληνισμός ανά τα μέρη, τα διάφορα της Ευρώπης, αλλά πρόσφατα και της φίλης Αιγύπτου, που κάναμε το πρόσφατο ταξίδι. Με αυτό θα τελειώσουμε, διότι είναι το τελευταίο. Εγώ, επίτρεψέ μου να πω καλησπέρα στους συμπατριώτες μας στη Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία, που κοινοποιήσαμε την εκπομπή και στην Ολλανδία, που υπάρχει και στην Κύπρο. Σε ευχαριστώ που μου το θυμίζεις, την αγάπη μας. Να ξέρετε ότι πραγματικά έχουν ανάγκη να ακούνε, να βλέπουν και να ζουν στιγμές από την ελληνική παράδοση και την κριτική λεβεντιά, και επίσης να ξέρετε ότι ο φίλος σας από εδώ σας ετοιμάζει κάτι ωραίο να σας πει για ένα φεστιβάλ που είναι λίγο πιο μακριά, πέραν της Ευρώπης. Συνέχισε, Θανάση, θα σου πω. Όταν ταξιδεύουμε στην Ευρώπη για να διαδώσουμε την κληρονομιά, ταξιδεύουμε με τη σημαία της Ελλάδος και έπεται η Κρήτη, σαν Σύλλογος Κρητών, έτσι. Η ελληνική σημαία μας συντροφεύει παντού, δείχνουμε την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά, γιατί αυτό οφείλουμε να κάνουμε και να το μεταφέρουμε στη νεότερη γενιά, στα παιδιά μας, γιατί αυτός είναι και ο αυτοσκοπός ενός πολιτιστικού συλλόγου, φίλε Παναγιώτη. Και έχετε, νομίζω, πετύχει το στοίχημα στο να μεγαλώνουν γενιές, γιατί γνωριζόμαστε και αρκετά χρόνια, γενιές, και να χαίρονται τα παιδιά. Εμένα μου έχει, κάνω γρήγορη παρένθεση και θα συνεχίσουμε αμέσως για τα ταξίδια. Τα Σάββατα, και να μου πεις αν το θυμάμαι σωστά, που κάνανε μάθημα τα παιδιά, περιμέναν οι κυρίες, οι μαμάδες, και μετά τα παιδιά τα απασχολούσε ευχάριστα με ζωγραφίες και οι μαμάδες χορεύανε. Αυτό δεν το ξεχνώ καθόλου. Ακριβώς. Αυτά είναι το μέλλον. Είναι το μέλλον της Ελλάδος, της Κρήτης, αν θες να το ειδικεύσουμε, και της Κρήτης. Για πες τώρα για τα ταξίδια, πού πήγατε. Πρωτού πούμε πού πήγαμε, να βάλουμε και μια παρένθεση εδώ πέρα που αξίζει να σημειωθεί πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί εδώ ίσως πρέπει να φέρουμε πίσω και λίγο την κουβέντα
στο κομμάτι που ανέφερες των επιχορηγήσεων και όλα αυτά, να σημειώσουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων, των προσωπικών εξόδων, όταν κάνεις ένα ταξίδι μιας εβδομάδας στο εξωτερικό, βέβαια, το μεγαλύτερο ποσοστό των εξόδων, εκτός ενδεχομένως τη διαμονή που μπορεί να προσφέρεται από τον εκάστοτε φορέα που διοργανώνει την κάθε εκδήλωση στην οποία, ή φεστιβάλ που συμμετέχει ο σύλλογος, συν τα εισιτήρια που ενδεχομένως να καλύπτονται από τις επιχορηγήσεις ή από τα ταμεία του συλλόγου, γιατί δόξα τω Θεώ ένα σύλλογος με συν στο ταμείο του μετά από τόσα χρόνια δράσεως, και έτσι το μεγάλο μέρος νοικοκυρέοι, νοικοκυρεμένοι σύλλογοι, σωστά, νοικοκυρεμένες δουλειές, έτσι. Οπότε το μεγαλύτερο μέρος αυτό πρέπει να το σημειώσουμε, δηλαδή, γιατί αξίζει ότι ο κόσμος που συμμετέχει σε αυτά τα ταξίδια αφιερώνει προσωπικό χρόνο ή χρόνο από οικογένεια ή χρόνο από εργασία με άδειες, και φυσικά από το δικό του ταμείο για να καλύψει τα έξοδα ενός ταξιδιού. Οπότε καταλαβαίνεις ότι προσπαθούν με κάθε τρόπο να βοηθήσουν και να συνεισφέρουν στο να προβληθεί ο σύλλογος και να συμμετέχει σε μεγάλες εκδηλώσεις και φεστιβάλ. Εδώ βέβαια ταιριάζει ότι ανεωνέσαι και λίγο την κουζουλάδα και την ψυχή, και πάνω απ' όλα την ψυχή, νομίζω ότι δεν θα πηγαίνατε κάπου. Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Πιο πολύ πεταρίζει η καρδούλα του καθενός, έτσι νομίζω, και ιδιαίτερα όταν ανεβαίνετε πάνω στη σκηνή, είναι άλλη αίσθηση. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να ξέρεις ότι καταρχήν στο σύλλογο δεν συμμετέχουν μόνο άτομα που έχουν άμεση σχέση με την Κρήτη, καταγωγή, ρίζες ή οτιδήποτε. Είμαστε ανοιχτοί σε όλο τον κόσμο και στο επίπεδο των μελών, αλλά και στις εκάστοτε εκλογές που κάνουμε αρχαιρεσίες, όταν κάνουμε αρχαιρεσίες. Οπότε, ένα από τα ωραία που έχει καταφέρει και έχει μεταφέρει και που έχει ενώσει τουλάχιστον τα αρκετά χρόνια, τα τελευταία που συμμετέχω και εγώ στο Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό που βλέπω είναι ότι όλοι μπορεί να μην αισθάνονται, μάλλον μπορεί να μην είναι, αλλά αισθάνονται κριτικοί μέσα από αυτά που τους προσφέρει η συμμετοχή τους στο Σύλλογο. Δηλαδή είναι... Και μην ξεχνάμε, Θανάση, τα γλέντια που έχουν γίνει μέσα στο Σύλλογο, που λέγαμε «μα θα χωρέσουνε» και μπαίνανε. Λες, μα πώς γίνεται, λέει. Έτσι. Ακριβώς. Σωστά. Το θέμα είναι ότι δεν βγαίνανε. Όλοι πέραν να μείνουν. Για θύμισέ μας λοιπόν, φίλε Τάκη, τις δραστηριότητες. Εγώ θα αναφέρω στις πιο βασικές δραστηριότητες της τελευταίας διετίας τουλάχιστον. Φυσικά θα επανέλθω και θα υπενθυμίσω ότι υπάρχει πλήρως ενημερωμένο η ιστοσελίδα του Συλλόγου, το kritesenes.org. Αγαπητοί φίλοι και ακροατές, για να ενημερωθείτε καλύτερα, πληρέστερα, από όλες τις απόψεις και να δείτε τις δράσεις, δραστηριότητες και την διάδοση της κριτικής παράδοσης πλέον και πέραν των συνόρων της χώρας μας, μπορείτε στη σελίδα kritesenes.org. kritesenes.org. Φυσικά υπάρχουν και τα κοινωνικά δίκτυα που έτσι κι αλλιώς πρωταγωνιστούν τα τελευταία χρόνια στη ζωή μας. Οπότε, σελίδα Ένωση Κριτών Νέας Μήνης, ομάδα παρέα Ένωση Κριτών Νέας Μήνης, παρέα Κριτών Νέας Μήνης, Instagram Ένωση Κριτών Νέας Μήνης, κανάλι στο YouTube Ένωση Κριτών Νέας Μήνης. Γενικώς μπορώ να πω ότι είμαστε αρκετά δυνατοί στον χώρο των κοινωνικών δικτύων. Και αφού κλείσουμε αυτή την παρέθεση διαφήμιση για το γεγονός ότι είμαστε πολύ δυνατοί στο κομμάτι αυτό, θα επανέλθω στο κομμάτι των εμφανίσεων του Συλλόγου εκτός συνόρων. Με ουσία αξίζει να σημειώσουμε και να αναφέρουμε αυτό που πήγα να πω λίγο πριν, του Σεπτεμβρίου του 2021, που με αφορμή και τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, μας κάλεσε ο πρέσβης του Υπουργείου της υφιστάμενης κυβέρνησης, ο πρέσβης της Πολωνίας, μας κάλεσε εκεί πέρα να συμμετέχουμε. Τιμή μας, γιατί ήμασταν ανάμεσα σε μεγάλα ονόματα, όπως ήταν ο Γιώργος Ονταλάρας, που συμμετείχε και αυτός, οπότε η παρουσία μας ήταν πολύ δυνατή και αξιόλογη και πενεύτηκε και
επιδοτήθηκε κιόλας, οπότε είμαστε χαρούμενοι για αυτή μας την παρουσία. Και να αναφέρω και αυτό που έχει συμβεί και πριν λίγο καιρό, κάλεσμα πάλι από πρεσβεία, μάλλον σε συνδυασμό με το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο σε συνεργασία με την πρεσβεία της Αιγύπτου μας κάλεσε στο ένατο παγκόσμιο φεστιβάλ στην Αίγυπτο και πάλι παρευρεθήκαμε και πάλι δώσαμε βροντερό παρόν με πλούσιο φωτογραφικό υλικό που θα βρούμε στην ιστοσελίδα και γενικότερα με αναλυτικά τα κομμάτια που πώς κινήθηκε η εκδήλωση και αξίζει ο κόσμος να δει. Επίτρεψε μου, συγγνώμη που διακόπτω για να κάνουμε ωραία, γιατί κάνουμε ωραία κουβέντα. Όταν είδα τις πρώτες φωτογραφίες από το τελευταίο ταξίδι, έμεινα άφωνος, γιατί έχω την αίσθηση ότι αν το ξέρω μόνο τα μέλη σας. Δεν το ξέρω, δηλαδή θεωρώ ότι ξαφνιάς και ευχάριστα η Νέα Σμύρνη, αλλά δεν γνώριζε. Και εδώ θέλω να πω κάτι χαριτολογώντας. Τα κάνετε τόσο οργανωμένα, αλλά και τόσο σιωπηρά και κάνετε την έκπληξη μετά. Εντάξει, όταν κάτι δεν μπορείς να το παρακολουθήσεις ζωντανά, όταν ναι. Μιλάμε για εκδηλώσεις εκτός Ελλάδος. Το λέω με πολύ έτσι, ευχάριστη διάθεση. Σωστά. Όπως επισημαίνεις και εσύ, Παναγιώτη, μπορεί να έχουμε και λίγο μέσα μας τη σκέψη το ότι κάτι μπορεί να στραβώσει. Ναι. Και δυστυχώς, επειδή μας έχει μπει αυτό το μικρόβιο με την πανδημία, γιατί κακά τα ψέματα έχουν ακυρωθεί πολλές εκδηλώσεις προγραμματισμένες του Συλλόγου. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Και κυρίως τώρα, δηλαδή, να σου πω ότι τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχουμε κάνει αυτό το καθιερωμένο του Μαΐου, της μάχης της Κρήτης, την επέτειο, που βέβαια. Δύο φορές την έχουμε ακυρώσει και φέτος ευελπιστούμε να μην ακυρωθεί και αυτό. Ξέρεις, έτσι δηλαδή, δείχνει. Τα πράγματα δείχνουν να ομαλοποιούνται και ελπίζουμε δηλαδή, να καταφέρουμε φέτος να δείξουμε γιατί μας είναι χαρά μας. Να υπενθυμίσουμε στον κόσμο, όχι μόνο τη Νέα Σμύρνη, γιατί γενικότερα στις εκδηλώσεις μας η προσέλευση είναι από όλο το λεκανοπέδιο. Πλέον έχουμε καταφέρει και με δυνατές συναυλίες και παρουσίες γνωστών καλλιτεχνών να μας μάθει ο κόσμος εκτός των συνόρων της Νέα Σμύρνη. Άρα αυτό σημαίνει παράλληλα ότι θέλουμε να προβάλλουμε και να χαρεί ο κόσμος βλέποντας τα μέλη μας να χορεύουν. Κυρίως στις μικρές ηλικίες, γιατί εκεί είναι η μαγεία όλη, πέρα από τις δυνατές χορευτικές ομάδες που διαθέτει ο Σύλλογος. Άρα θεωρώ ότι αυτό ναι, είναι... εγώ όμως επιμένω, αλλά ήθελα να κάνω να τα πω εγώ. Έχετε πάει Γαλλία? Έχουμε πάει Γαλλία. Έχουμε πάει στο Γκρενόμπιλ της Γαλλίας. Εξαιτίας μιας κοπέλας. Αυτό θέλω να ακούσω, κατάλαβες? Θα την πεις την ιστορία? Όχι, δικό σου. Πάσα σε σένα. Δικό σου, αφού το ξέρεις, φαίνεσαι καλά ενημερωμένος. Πάσα. Όχι, επειδή δεν την ξέρω ακριβώς την ιστορία. Ξέρω ότι εξαιτίας μιας κοπέλας που κάτι συνέβη σε αυτήν την κοπέλα, γι' αυτό θέλω να δείξω και το κοινωνικό μήνυμα, πως ένα άτομο κατάφερε να ξεσηκώσει έναν σύλλογο. Εγώ θα το πω αλλιώς, γιατί δεν θέλω να θερσφώ στο γεγονός. Το προσωπικό είναι προσωπικά δεδομένα. Ξεσήκωσε ένα σύλλογο. Σχεδόν, διορθώστε με, ήταν η αιτία εφορμή αλλά και βοήθησε στην οργάνωση του ταξιδιού. Ακριβώς. Έτσι. Για να φτάσετε στο Μπορντό. Στον Γκρενόμπλ. Σεμινάριο κριτικών παραδοσιακών χωρών. Έτσι. Ήταν το πρώτο ταξίδι που κάνατε? Ακριβώς. Ναι, νομίζω ότι ναι, και εγώ δεν απατώμε. Ήταν το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό. Ναι. Και μετά ήρθε η Πολωνία. Μετά ήρθε η Βενετία. Η Βενετία. Η Βενετία. Έχουμε αρχίσει και απλωνόμαστε. Είδες Ευρώπη στην αρχή. Δεν τα λένε ρε παιδιά. Δηλαδή πρέπει να βγάλουμε το τσιγκίρι. Τι να λέμε. Πολωνία, Βενετία, ξανά Πολωνία. Για τα 200 χρόνια της Επανάστασης που προανέφερε ο Τάκης το Σεπτέμβριο που μας πέρασε. Και Αίγυπτο θα το αφήσουμε για το τέλος. Πρόσφατα πριν από λίγο. Συγγνώμη, η Ισπανίδα με τον Τζούμο που βρέθηκε. Στην Αίγυπτο ήταν αυτό? Αυτό τώρα δεν το γνωρίζουμε σαν λεπτομέρεια. Διότι... μια φωτογραφία είδα εγώ. Και πρέπει να είναι από τις τελευταίες. Ναι, βεβαίως. Εκεί διότι ήταν. Ήταν και Ισπανοί στην Αίγυπτο. Ήταν διεθνές φεστιβάλ. Μάλιστα. Μεγάλες συμμετοχές. Στο Ασουάν. Και λέω πότε προλάβανε από την Αίγυπτο πήγαν στην Ισπανία. Ακριβώς στην πόλη Ασουάν της Αιγύπτου. Μας δίνει συνέχεια την πάσα για να το αναφέρουμε, οπότε δεν πειράζει. Δεν τα λένε, πρέπει να τους πιέσω, παιδιά. Έτσι ακριβώς. Να δεις, αξίζει να το... Ήταν για μας ότι
Το επιστέγασμα όχι ότι θα σταματήσουμε εδώ, διότι όπως προανέφερε και ο Τάκης, τον να σε καλεί το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας σου να εκπροσωπήσεις τη χώρα σε ένα τόσο μεγάλο φεστιβάλ στο εξωτερικό, αν μη τι άλλο καταλαβαίνεις τι σημαίνει για μας και για όλο τον κόσμο, έτσι. Θα τον πειράσω λίγο. Το παιδί φαίνεται έχει μπράτσα. Γι' αυτό τον βάλατε και έγινε σεισμό σε σχέση, τον βλέπω δυναμικό. Ακριβώς. Αλλά και ο πρόεδρός σας κάνει πολύ καλή δουλειά. Αναφυσβήτητα. Αναφυσβήτητα. Έτσι. Ακριβώς. Σίγουρα. Κοίτα να δεις το πώς το. Και είναι και πολύ χαμηλών τόνων. Είναι πολύ βαρύ, καταλαβαίνεις. Επειδή το καταλάβα φέτος, για πρώτη φορά φέτος, μάλλον πέρυσι τον Οκτώβριο που έγιναν οι αρχαιρεσίες. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί σε μια τέτοια θέση ενός συλλόγου που έχει απλωθεί τόσο πολύ, που σημαίνει ότι δέχεσαι συνεχώς προσκλήσεις, συνεχώς καλέσματα και θα πρέπει να φανείς. Θα πρέπει να φανείς για να εκπροσωπήσεις, γιατί δεν περιορίζεις τη Νέα Σμύρνη. Στη Νέα Σμύρνη, με τι άλλο, γέννημα θρέμα νεοσμηνιώτης, μπορεί με καταγωγή, όχι μπορεί, με καταγωγή Κρήτη φυσικά εννοείται, από Χανιά, να τα αναφέρουμε όλα. Έτσι. Είναι σημαντικό να μπορείς να το διαχειριστείς αυτό και να κρατήσεις ψηλά την παρουσία του συλλόγου, η οποία βέβαια είναι ένα κομμάτι που να μην, συγγνώμη κιόλας, να σε κόψω. Μην ξεχνάμε ότι το κομμάτι των δημόσιων σχέσεων και των παρουσιών το κάνει όλο το Διοικητικό Συμβούλιο. Δηλαδή, μάλιστα, το ότι υπάρχουν πόστα δεν σημαίνει ότι αυτός που έχει το πόστο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η παρουσία μας. Εγώ κάνω πάντα λίγο χιούμορ, έτσι. Με φυσικά πρώτο και καλύτερο τον πρόεδρο, ο οποίος γενικώς βρίσκεται παντού και πάντα και μας εκπροσωπεί. Επειδή εμείς είπα ότι είμαστε λίγο πειραχτήριοι γι' αυτό το δω. Το κατάλαβα, το κατάλαβα. Εσύ ψάχνεις τώρα εκεί πέρα να πατήσεις, αλλά εντάξει. Εντάξει, το έχουμε. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω. Συνήθως, πόσα άτομα είναι η χωριστική ομάδα που έχει ακολουθήσει τα ταξίδια? Περίπου, δεν είναι 100% ότι 8 με 10 άτομα είναι. Επαναλαμβάνω ότι στην ομάδα μέσα έχεις και τους οργανωπαίκτες. Ναι, εγώ λέω μόνο για τη χορευτική ομάδα. Η χορευτική ομάδα είναι γύρω στα 15 άτομα περίπου. 12 με 15 άτομα. Πάτε εκεί και 6, τόσα άτομα. Ναι, βεβαίως. Ναι. Ακριβώς. Είναι η παρουσία, είναι δυνατή πάντα. Μπράβο, παιδιά. Εμείς, ο Σύλλογος Ποντίων Νέας Σμύρνης είχε πάει με 17 άτομα στην Κίνα. Και αυτό, αφού πιέσαμε λίγο, στην αρχή ήθελαν μόνο 13 άτομα. Και φτάσαμε τα 17 από βόμβα. Προ-πανδημία τώρα μιλάς. Προ-πανδημία, ναι. Είναι ο σύλλογος που 19 Μαΐου 2019 ήταν ο μοναδικός ελληνικός σύλλογος ποντιακός. Χόρεψε στο Σινικό Τείχος. Α, ωραία, φοβάσαι. Μοναδική στιγμή. Ωραία. Να φανταστώ ότι ήσουν. Να φανταστείς ότι εξαιτίας μιας φίλης και εμένα έγινε το ταξίδι. Πολύ ωραία, μπράβο. Μοναδική εμπειρία. Από ένα τηλέφωνο. Μάλιστα, έτσι γίνονται αυτά. Έτσι. Παρακαλώ. Άρα, έχουμε μία διεθνή παρουσία της Ένωσης Κριτών Νέας Σμύρνης τα τελευταία 2 χρόνια ή και περισσότερο είναι. 4 χρόνια συνολικά. Ναι, βέβαια. Και όταν γυρίζετε από το. Δηλαδή θέλω και εντυπώσεις τώρα. Ειλικρινά. Όταν γυρίζετε το επόμενο, λέτε πότε θα πάμε στο επόμενο. Ναι, κοιτάξτε. Προετοιμασία για το επόμενο. Πού θα είναι και πώς. Είναι Μάλιστα. Βέβαια όπως προανέφερε και ο Τάκης, είναι συνεχείς οι προσκλήσεις που δεχόμαστε, φίλε Παναγιώτη. Έτσι. Αυτό σημαίνει απλά αναγνώριση της ποιότητας του συλλόγου. Καταρχήν, νομίζω. Οπότε εκεί πρέπει να ζυγιστούν πολλά πράγματα, διότι μια ομάδα που θα πάει από 15 μέχρι 20 άτομα, εάν πεις ότι θα πάω καλοκαιρινό γραμματέας, μήνα, μέχρι να διαβάσεις τα email της προσκλήσης, θες μια μέρα, Μόνο. Μόνο μια Μόνο. Φαντάσου ότι πρέπει να ζυγίσεις τα πράγματα, αν είναι καλοκαιρινός μήνες, οι άδειες οι καλοκαιρινές, το να διαθέσεις την ψυχή σου να πας με το σύλλογο μια εβδομάδα εκεί, αλλά μετά να πρέπει να γυρίσεις και στο σπίτι, στην χώρα, να πας και με την οικογένειά σου τις καλοκαιρινές διακοπές. Είναι όλα κατάθεση ψυχής, όπως προανέφερες και πριν λίγη ώρα, φίλε Παναγιώτη. Γυναίκα, τις αναρχές φεύγω. Ακριβώς. Εντάξει, πέρσι τον είδα και στο νησί.
στο νησί του. Εγώ πήγαινα για δουλειά και τον πέτυχα. Στο νησί του. Ακριβώς. Οπότε να πάμε και στις άλλες δραστηριότητες. Για πάμε, βέβαια, βέβαια. Να δούμε και λίγο εντός των συνόρων, φίλε Παναγιώτη. Εντός των συνόρων, φαντάζομαι ότι αξιοσημείωτο είναι να αναφέρουμε ότι έχουμε σταθερή συμμετοχή με γνωστούς καλλιτέχνες και όχι μόνο στις Ιωνικές γιορτές που διοργανώνει ο Δήμος, που εκεί συνήθως είναι τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβριο, οπότε πάντα είναι και μια ευκαιρία για μας και για να διαφημίσουμε το Σύλλογο μέσα από τα χορευτικά που παρουσιάζουμε και να δείξουμε λίγο στον κόσμο το πραγματικό μέγεθος της Ένωσης Κρήτων Νέας Μήνης, που τα νούμερα μιλάνε προ-πανδημίας βέβαια, γιατί τώρα έχουν περιοριστεί πολύ τα πράγματα, κακά τα ψέματα, με συγκεκριμένο αριθμό ατόμων μέσα στις αίθουσες. Οπότε ένα σύλλογος που είχε μάθει να έχει ενεργά ετήσια πάνω από 150-160 άτομα που συμμετείχαν σε όλο αυτό το επίπεδο των μαθημάτων. Ποιος είναι ο ταμίας τώρα στο Σύλλογο? Σταθερή αξία. Σταθερή αξία. Σταθερή αξία η χανιώτισσα φίλη η Αγγελική Παναγιωτάκη. Ω, Αγγελική! Ζετέμ! Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι είναι, στο κομμάτι αυτό είναι πολύ δυνατή και αξιόπιστη και γι' αυτό καταλαμβάνει τη θέση αυτή πολλά χρόνια. Αγγελική συνδρομές! Μην ξεχνάς! Θα περάσω κι εγώ, μην ανησυχείς. Λοιπόν, άρα γυρίζοντας το θέμα μας, η συμμετοχή μας στις Ιωνικές γιορτές είναι πάντα αισθητή και με, φυσικά, αν εξαιρέσουμε τη φετινή χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, που δυστυχώς λόγω της πανδημίας δεν καταφέραμε να κεράσουμε, δηλαδή πάντα καταφέρουμε να έχουμε το παραδοσιακό μας κέρασμα στην είσοδο του κόσμου. Πάντα είναι είσοδος ελεύθερη, είναι από τις εκδηλώσεις που δεν βάζουμε εισιτήρια, εκτός αν φέρουμε κάποιο πολύ μεγάλο καλλιτέχνη που εκεί πρέπει να καλύψει ένα μεγάλο budget και αυτό μιλάμε και για προπανδημίας. Και διαχρονικά το έχετε κάνει. Το έχουμε κάνει, έχουμε φέρει μεγάλα ονόματα όπως τον Μιχάλη τον Τσουγανάκη, όπως τον Σκουλά, που είναι και νούμερο πολύ μεγάλο σε επίπεδο και φυσικά με αφορμή και το γεγονός ότι φέτος έχει κάνει μεγάλο τόρο και αυτή η κριτική σειρά, ο Σασμός, δεν ξέρω αν είσαι ενήμερος. Οπότε βέβαια. Ο Βασίλης ο Σκουλάς είναι ενεργός και μέσα σε αυτό το κομμάτι, οπότε καταλαβαίνεις το να φέρεις ένα τέτοιο καλλιτέχνη είναι και τιμή μας. Βέβαια το έχει ξαναεπαναλάβει ο Σύλλογος, γιατί γενικότερα κρατάει σωστές επαφές με μεγάλους καλλιτέχνες και αν δεν ήταν και τα πράγματα έτσι όπως είναι, θα είχαμε φέρει και μεγαλύτερα, πίστεψέ με, αυτή την εποχή, αλλά δυστυχώς περιοριστήκαμε λίγο. Ένα είναι το μεγάλο όνομα, Αντώνης και Γαδάκης. Εννοείται. Ο Αντώνης είναι αγαπητός. Πραγματικά αγαπητός και επειδή τον ακολουθούμε και εκτός. Έχουμε κάνει ωραία εκπομπή εδώ. Ναι, ο Αντώνης είναι πραγματικά. Ακριβώς. Να τον έχεις εδώ να σου παίζει τη λίρα και να πηγαίνεις. να πίνεις και να πηγαίνεις. Έτσι όπως γίνονται οι παρέες που θέλουν και την τσιπουδιά της. Ακριβώς. Ωραία. Άρα ο Σύλλογος γενικότερα, μένοντας λίγο στο θέμα της Νέας Μήνης εντός των ορίων, γιατί σίγουρα πολλοί μας ακούνε τώρα και τα χαιρετίσματά μου, γιατί δεν έχουμε μιλήσει για τους ακροατές της σημερινής εκπομπής. Πέρα από τα χαιρετίσματα να πω ότι στη Νέα Μήνη είναι ενεργός πέρα από τις Ιωνικές γιορτές που είπαμε, που είναι κάθε χρόνο ετήσια, είναι παρόν. Είναι παρόν κάθε τέλη συνήθως Μαΐου, παρόν με εκδήλωση για την επέτειο της κριτικής. Είναι επέτειο, την κριτική επέτειο. Εγώ έχω συγκεκριμένη ισορροπία ότι φέτος θα γίνει η εκδήλωση. Φέτος θα γίνει και θα δώσουμε προτερό παρόν. Με τις πρώτες ανακοινώσεις που βλέπουμε από τον ΕΟΔΗ και το κράτος, έτσι δείχνει ότι κάπως τα πράγματα θα ανοίξουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ο φετινός Μάης, θα κάνουμε έτσι λίγο μια παρένθεση, προτού γυρίσουμε πάλι στα δρόμενα που είχαμε και τις κινήσεις που κάναμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, θα τις αναφέρει ο Τάκης, ο φετινός Μάης θα είναι πολύ δυνατός για το Σύλλογο Κρητών Νέας Μύρνης. Οπα, έχουμε την Κυριακή 15 Μαΐου, ναι, τον ετήσιο χορό μας, που αποτελεί το βασικό έσοδο για έναν σύλλογο, φίλε Παναγιώτη. Πες το δυνατά. Έτσι. Ναι, 15 Μαΐου. Ετήσιος χορός
Ένωση Κριτών Νέας Σμύρνης. Στο γνωστό μαγαζί Ομαλός. Στον Ομαλό. Με τις γνωστές συνταγές του φίλου μας του Μπαντούρη. Και καλησπέρα στον αγαπητό φίλο Μπαντούρη. Και με τα στρατάκια να μας διασκεδάσουν όσο πάει. Με όλα τα μέτρα που ισχύουν από την πολιτεία. Θα μπουν με ικανότητα καπετάνισσα και θα... Ακριβώς. Και λίγο μετά θα μας δώσει την έγκριση ο Δήμος της Νέας Σμύρνης πιο από τα επόμενα Σαββατοκύριακα μέσα στο Μάη που θα ακολουθήσουν. Μπορεί και το επόμενο από τον ετήσιο χορό ή έστω το μεθεπόμενο. Κατόπιν ετήσιος που κάνουμε πάντα προς τον Δήμο της Νέας Σμύρνης, να μας δοθεί ο χώρος του Άρσους προκειμένου να κάνουμε την ετήσια εκδήλωση της μάχης της Κρήτης. Είπα και εγώ, θα πεις κάτι άλλο. Όχι, όχι. Να μας δοθεί η πλατεία να κάνουμε κανένα καζάνι. Να πρωτοτυπήσουμε μια φορά σε αυτή την πόλη. Είναι δύσκολα πράγματα. Τώρα... Είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα. Είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα. Να πούμε τώρα και εδώ, φίλε Παναγιώτη, δεν υπάρχει και πολύς χώρος στην πλατεία της Νέας Μύρνης. Εντάξει, είναι συγκεκριμένος. Για να κάνεις πλέον κάτι τέτοιο. Συγκεκριμένος ο χώρος της πλατείας. Και λέω την πλατεία γιατί δεν ξέρω πόσο ασφαλής μπορεί να είναι στο Άλσος. Ένα καζάνι τώρα να στηθεί και να μπορέσει να λειτουργήσει και σαν ιδέα είναι πάρα πολύ δύσκολο, έτσι. Φαντάσου ότι θέλεις να έχεις τα ξύλα σου, να κάψεις τα ξύλα σου, να πάρουν... Γι' αυτό είπα πλατεία, ανοιχτό κάτι. Ανοιχτό, εντάξει, αν κρίνουμε όμως και το Άλσος, έτσι όπως το θέτεις, στο κέντρο του Άλσους είναι και αυτό ένα ωραίο μέρος, αλλά και πάλι είναι δύσκολα πράγματα αυτά, κακά τα ψέματα. Για, αν γίνει ποτέ αυτό, όχι η Αττική, η μισή Ελλάδα, τι να σας πω. Ακριβώς. Προχωράμε λοιπόν στις επόμενες δραστηριότητες που είχαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Επόμενες δραστηριότητες που είχαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Για θυμίσέ μου, γιατί τώρα με μπλόκαρες τώρα. Δηλαδή, εκτός από... Τι... Ναι, βασικά ο ετήσιος χορός που κάνει κάθε χρόνο ο Σύλλογος είναι αρχές συνήθως του χρόνου, Ιανουάριο-Φεβρουάριο, που συνήθως κόβουμε και την πίτα μας, οπότε... Είχατε προλάβει. Προλάβαμε προπανδημία στο Φεβρουάριο του 20 να καταφέρουμε να κάνουμε. Και από τότε δεν έχουμε κάνει φυσικά. Είναι η δεύτερη φορά που κάνουμε ετήσιο χορό. Ναι, ναι. Τώρα κάνουμε χορό στις 15 του Μαΐου, όπως προανέφερε και ο φίλος Θανάσης, πάλι στο κέντρο Ομαλός, γιατί είναι το πιο γνωστό και έτσι μεγάλο και παραδοσιακό κριτικό μαγαζί που πάντα ο κόσμος που έρχεται περνάει καταπληκτικά μαζί μας. Οπότε αυτό ελπίζουμε να κάνουμε, να περάσουμε όμορφα και εκεί πέρα για να είναι και αφορμή να δείξουμε και λίγο από το έργο που, αν μη τι άλλο, των χωροδιδασκάλων και των δασκάλων των μουσικών οργάνων που έχουμε στο Σύλλογο, όπως αναφέρθηκαν τα ονόματά τους πιο πριν, γιατί κακά τα ψέματα, όλα αυτά πρέπει να προβάλλονται. Και δυστυχώς, με το να μην ξέρεις φέτος τον Οκτώβριο, πέρσι τον Οκτώβριο, αν θα ανοίξει ο Σύλλογος, πώς θα ανοίξει, με τι κανόνες της πολιτείας θα ανοίξεις και ξαφνικά ανοίγεις και βλέπεις διστακτικό τον κόσμο και καταφέρνεις λόγω του μεγέθους. Εδώ θα πω, επίτρεψέ μου, επειδή έχω κάνει μεγάλο ρεπορτάζ και μεγάλη έρευνα πάνω σε αυτό. Αυτό που εντασσόμαστε όλοι τα σωματεία, είμαστε 5.000 σωματεία. Ναι, αλλά δεν βάζετε κάτι. Είναι άδεια τα ποτήρια και. Εντάξει, και δεν κερνάμε για να μην μας νομίσουν. Όχι. Ωραία. Μια φορά να το γλεντήσουμε, είπαμε. Ωραία, να πιούμε λίγο. Εδώ σε αυτό το στούντιο έχουν χωρέσει. Έχει χωρέσει σχεδόν η μισή Κρήτη. Ωραία. Χαρές. Να είμαστε χαρές. Καλά. Ευχαριστούμε χαρές. Πολύ. Χαρές. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση, Παναγιώτη. Εννοείται. Θα το πούμε για μια ακόμα φορά. Πρέπει 5.000 σωματεία κάτω από το λαϊκό πολιτισμό υπάρχει στο οργανόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού, υπάρχει ένα τηλέφωνο και αυτό είναι όλο. Ξέρουμε το Λύκειο Ελληνίδων, τη Δώρα Στράτου και καλά κάνουν. Μετά τίποτα. Θα στο λέω γιατί έχω κάνει επανειλημμένα χιλιάδες τηλεφωνήματα και στο κομμάτι της περιφέρειας μας αναγνωρίζουν, μας βάλανε να μπούμε στο Μητρό του Υπουργείου Πολιτισμού, μην τυχόν και βρεθεί κάποιο πρόγραμμα, εάν και εφόσον, με πολλές δυσκολίες, μεγάλη γραφειοκρατία, συμμετέχουν κάποια σωματεία. Και ένα ακόμη, στο κομμάτι της περιφέρειας, ο νόμος που ισχύει είναι προ του βασιλέως, ή του βασιλείου του πρώτου.
Μάλιστα. Μάλιστα. Για έλεγχο μόνο πόσες αποδείξεις θα κόψεις, τι θα κάνεις. Αλλά πώς θα λειτουργήσεις, όπως πολύ σωστά είπε ο Θανάσης. Αν είσαι ένα σωματείο που είχες ενίκιο, είχες να πληρώσεις λογαριασμούς, δεν είχες άλλα έσοδα, τι έκανες. Αυτά η πολιτεία δεν τα κοίταξε και μέχρι σήμερα σε αυτό το κομμάτι λαϊκός πολιτισμός και δεν είναι η μορφή, είναι πάλι θα πω παράπονο. Και λέγαμε από αυτό το βήμα από διαφορετικές περιοχές ήταν σύλλογοι που κάνουν μια τέτοια συζήτηση και από την Κρήτη και είχαμε κάνει και μάλιστα και διαδικτυακά την πρώτη συνάντηση ότι γιατί μας ξεχάσανε. Και όταν βγήκε το ΦΕΚ ήταν τρεις γραμμές για τους συλλόγους, είχε για τις σχολές χορού, τρεις προτάσεις για τα σωματεία, έλεγε 10 άτομα αναμάθημα, ανά σειρά. Και όλοι οι ελληνικοί χοροί είναι ο ένας πιάνεται με τον άλλον. Πώς, τι, θα πιαστούμε με γάντια, χωρίς γάντια, με μάσκα, με αυτά. Ακριβώς. Και αν μπει κάποιος, θα μου πει τελικά ότι είμαι παράνομος, είμαι νόμιμος, να έχω βιβλίο που να καταγράφω. Δηλαδή υπήρξαν πολλά θέματα και ακόμη υπάρχουν που δεν τα λύσανε πρακτικά. Εντάξει, τώρα με μπει λίγο σε σειρά. Νομίζω ότι βέβαια, φέτος έχουν ναι, αλλά σε σειρά. Πήραν την πρωτοβουλία τα ίδια, οι σύλλογοι ουσιαστικά. Και εδώ είναι επίσης ένα παράδειγμα από την άλλη πλευρά. Οι ομοσπονδίες δεν σηκώσαν αυτό το βάρος να πάνε από όλη την Ελλάδα. Και εδώ είναι μεγάλη ιστορία για τις ομοσπονδίες, θα το σταματήσω, να πάνε στο Υπουργείο για να πούνε κοιτάξτε να δείτε ή ένα υπόμνημα στους βουλευτές και όχι μόνο ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και κινείται, το ξέρετε καλύτερα επειδή ανέφερες παράδειγμα. Ναι, σωστά. Φέρει παράδειγμα συναυλίες. Πόσα επαγγέλματα δουλεύουν την ημέρα μιας συναυλίας. Ακριβώς. Και αν πηγαίνετε σε ένα φεστιβάλ εντός Ελλάδος είναι τουριστικό πρακτορείο, εισιτήρια, ξενοδοχεία, ηχολήπτες, μουσική, εγώ λέω τα επαγγέλματα. Επαγγέλματα, εστίαση. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εστίαση. Βέβαια. Σταματάω εκεί. Έχει κι άλλα. Έχει, αν δεν είχατε, δεν είχατε δικές φορεσιές, θα ήταν βεστιάριο. Όχι. Πάσα. Εδώ δίνεις πάσα. Έτσι. Να το πούμε κι αυτό. Έτσι. Έτσι. Να είχαμε κι άλλο χώρο, να βάζαμε κι άλλες φορεσιές, Παναγιώτη. Έχουμε την... Εσείς την πάτε τείχους για να βρείτε... Μιλές πολλά για θα μας δίνουν. Έχουμε τη χαρά. Έχουμε τη χαρά. Δυστυχώς λόγω των μέτρων που κάποια από αυτά τα δύο χρόνια της πανδημίας φτάσανε σε γελία επίπεδα, έτσι. Όντε. Δεν χρειάζεται να τα αναφέρω. Σωστά. Είχαμε όμως ένα από αυτά παράδειγμα να μην μπορούμε να συμμετέχουμε στην παρέλαση της 25ης, της 28ης. Αυτό όπου, ήταν για όλους, όπου, ναι. Γιατί έτσι. Το αναφέρω. Όπου... Η Ένωση Κριτών Νέας Σμύρνης έχει τη δυνατότητα να ντύσει με φορεσιές 60 άτομα όλων των ηλικιών και να κατεβάσει ένα τέτοιο άγημα στην Εθνική Επέτειο σε παρέλαση της Νέας Σμύρνης. Έχουμε αυτή τη χαρά. Το έχει κάνει έτσι. Στο παρελθόν. Η... Το έχουμε βέβαια, κάνει, βέβαια. Το γνωρίζεις πολύ καλά. Το βεστιάριό μας είναι αρκετά μεγάλο, είναι και αυτό μια μεγάλη προσπάθεια του συλλόγου. Το να έχει δικό αυτό του... από πού τα βγάζετε, που τρυπάτε τείχους, πού έχετε φτάσει. Δεν ξέρω, εντάξει. Έτσι, είμαστε και, λίγο. Και σε αυτά να προσθεθούν ότι πολλά από τους φίλους που συμμετέχουν στο χορευτικό έχουν δικές τους χειροποίητες φορεσιές, φίλοι Παναγιώτη, με προσωπικό είναι... τους έξοδο. Μπράβο. Ξέρεις πολύ καλά, γιατί είσαι άνθρωπος της παράδοσης, ότι... η μαχαίρα, η κριτική μπορεί να ξεκινήσει από τα 150-200 ευρώ και να φτάσει και στα 2,5 χιλιάρικα. Είναι αρκετά τα παιδιά του συλλόγου, μεγαλύτερων βέβαια ηλικιών από τα παιδικά τμήματα και αυτά, τα οποία πραγματικά έχουν κοσμήματα πάνω τους στη φορεσιά τους. Και οι άντρες
και οι γυναίκες ασφαλώς. Έτσι, φορεσιές δηλαδή μεγάλης αξίας που δίνουν και την ομορφιά του συλλόγου προς τα έξω. Μου δώσες την καλύτερη πάσα σε αυτό το κομμάτι. Ωραία, ναι. Και θα δώσω και άλλη πάσα. Και άλλη πάσα τώρα θα πάρω εγώ μια από την πάσα του. Έχετε και μια ωραία δημιουργήσει βιβλιοθήκη. Πολύ σωστά. Ακριβώς. Και το έχουμε κάνει προπανδημίας να σημειωθεί. Προπανδημίας και έχετε κάνει και μια πολύ ωραία γωνιά με παραδοσιακά αντικείμενα. Κριτική γωνιά, βέβαια, σωστά. Μια απίστευτα οργανωμένη βιβλιοθήκη. Σωστά. Και εδώ να σταθώ στην επίπονη και στην επίμονη μάλλον προσπάθεια του αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα στην παρούσα φάση, του Διονύση του Σκουρλή, που έχει σπουδάσει στο αντικείμενο αυτό και την οργάνωσε άψογα. Να μου το γνωρίσετε, δεν έχουμε μιλήσει. Βεβαίως, την οργάνωσε άψογα την βιβλιοθήκη της Ένωσης Κριτών Νέας Σμύρνης. Μπορείς να δανειστείς ανά πάσα στιγμή βιβλία οπωσδήποτε που αφορούν την Κρήτη, την ιστορία της Κρήτης κυρίως, φίλε Παναγιώτη. Να σταθούμε και σε όλα σας αυτά. Σας έχω μια έκπληξη σύντομα φάση. Συν την παραδοσιακή γωνιά στο σύλλογο με πράγματα αντίκες από την λαογραφική ιστορία της Κρήτης μας. Είναι σαν ένα εντός εισαγωγικών, έτσι να μην είναι, μικρό μουσείο. Η λαϊκή παραδοσιακή κριτική γωνιά που έχετε στο σύλλογο. Ακριβώς. Ακριβώς. Πραγματικά. Και μακάρι να είχαμε μεγαλύτερη αίθουσα. Μακάρι να είχαμε, που είναι κάτι που το συζητάει εδώ και χρόνια η ομάδα του Διοικητικού Συμβουλίου. Μήπως και κάνουμε κάποια κίνηση στο μέλλον να επεκταθούμε. Γιατί πραγματικά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πραγματικά πολύ ωριακό. Όταν έχεις τόσο πολύ εξοπλισμό για να μπορέσεις να παρευρεθείς σε πάρα πολλές εκδηλώσεις, όπως καταλαβαίνεις σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο σε μια αίθουσα 80 τετραγωνικών, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να είναι και λιγότερο, δεν είμαι σίγουρος για το... Επίσης, για το... παρουσίες του Συλλόγου. Δεν σταματάμε να τιμούμε συντοπίτες μας που αναλαμβάνουν θέσεις στον κρατικό μηχανισμό. Δεν αναφέρομαι, φίλε Παναγιώτη, εδώ σε πολιτευτές, σε βουλευτές, γιατί εκεί okay, έχεις και το φόβο να χαρακτηριστείς αν πας στον έναν ή στον άλλον και να χρωματιστείς. Εμείς είμαστε πολιτιστικός σύλλογος. Πολύ τα άλλα είναι δουλειές των τοπικών. Γι' αυτό και από εδώ λέμε πάντα ο πολιτισμός μας ενώνει. Ακριβώς. Έτσι, ακριβώς. Γι' αυτό και θα... Αυτό κυρίως το επιδιώκουμε, κυρίως στις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς με τα παραδοσιακά κάλαντα. Προλάβαμε λίγο πριν την πρώτη καραντίνα, είχαμε την τιμή να πούμε τα κριτικά παραδοσιακά κάλαντα και να χορέψουμε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Προκόπη τον Παυλόπουλο, μεγάλη τιμή για τον σύλλογό μας. Έτσι. Η πανδημία μας κράτησε αναγκαστικά. Είχαμε κάνει αίτημα το οποίο έγινε δεκτό στον ίν αρχηγό του πολεμικού ναυτικού Κρεθύμνου Ορμόμενο, έτσι, τον Στυλιανό Πετράκη, τον αντινάβαρχο. Δεν κατέστη όμως δυνατόν λόγω των μέτρων που ισχύουν να πάει η χορευτική ομάδα και πραγματικά το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού να σηκωθεί στο πόδι, έτσι, από τους κριτικούς χορούς. Όμως παρόλα αυτά δεν καθίσαμε στα αυγά μας μαζί, δεν καθίσαμε στα αυγά μας, μας το τόνισε ο κύριος αρχηγός αυτό, μαζί με τον πρόεδρο τον Νικήτα τον Περαθωράκη και εμένα σαν γενικό γραμματέα, πήγαμε να πούμε τις ευχές. Και να τιμήσουμε έστω με αυτόν τον λιγοστό τρόπο και πραγματικά αυτό τα 15 λεπτά που μας δέχτηκε στο γραφείο του κύριος αρχηγός του πολεμικού μας ναυτικού ήταν, όπως ο ίδιος μας είπε, ένα ευχάριστο διάλειμμα στις τόσες ευθύνες που έχει η θέση του. Ακόμα πιο ιδιαίτερη τιμή, Παναγιώτη,
Μας δίνεις την ευκαιρία τώρα. Βέβαια, βέβαια. Με την τιμή που εσύ μας κάνεις από αυτό το βήμα, γιατί είναι πράγματα τα οποία ξέρεις. Η τιμή δεν είναι θα δικιά μια ταμπέλα να γυρνάς στη Νέα Σμύρνη και να το διαφημίζεις. Η τιμή είναι η δικιά μου, το ξέρετε. Και η αγάπη που έχω στο σύλλογο. Μας έκανε ιδιαίτερη τιμή όταν έβαλε σε πρώτη θέση την κριτική μαχαίρα που του κάναμε δώρο. Και είναι ακόμα εκεί. Πώς το ξέρουμε, Κουζουλή, είμαστε κάτι ξέρουμε κι εμείς, φίλε Παναγιώτη. Και μας υποσχέθηκε, έτσι, μείναμε με την υπόσχεση ότι θα μας έχει πάντα στο μυαλό του όσο είναι ακόμα, όσο είναι ο άνθρωπος στο πόστο, στο μεγάλο αυτό πόστο. Εμείς τον ευχόμαστε και στο επόμενο βήμα, αρχηγός ΓΕΘΑ, το ευχηθήκαμε ιδιαιτέρως, έτσι. Ότι σε οποιαδήποτε εκδήλωση του πολεμικού ναυτικού χρειαστεί πολιτιστική δύναμη, ο Σύλλογος Κρητών Νέας Σμύρνης θα είναι παρόν. Έτσι. Και εμείς του αφήσαμε την δική μας υπόσχεση ότι πρώτα ο Θεός, την επόμενη πρωτοχρονιά, να είμαστε εκεί, γιατί πρέπει να σηκωθεί στο πόδι το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Έτσι, σωστά. Καταλαβαίνεις δηλαδή αυτό, ότι αυτό είναι το σωστό. Όποτε μας δοθεί ευκαιρία ή όποτε υπάρξει κάλεσμα, σε όποια εκδήλωση έχει καλεστεί ο Σύλλογος, είτε ακόμα και να αναφέρουμε ότι είμαστε και πολύ κοντά στην Εκκλησία, με παρουσίες, σε περιφορές. Μην ξεχνάμε τον αγαπητό και φίλο Θοδωρή Λιμαράκη. Μας πρόλαβες, γιατί είμαι έτοιμος να σου γιατί αναφέρω. Διότι η εκτίμηση αγάπη που έχω στο Θοδωρή είναι γνωστή. Πες το όμως. Εντάξει, θα πούμε ότι χάρη στο Θοδωρή έχουμε συμμετέχει ήδη σε περιφορές στους Άγιους Ανάργυρους της Νέας Μήνης, σε άλλες εκκλησίες δυνατές και μετά από μερικά χρόνια, γιατί ο Σύλλογος και λόγω της πανδημίας και όλα αυτά είχε απομακρυνθεί λίγο από αυτά, μετά από δικιά του παρότρινση και προτροπή, φέτος, σαν είδηση στο δίνουμε κιόλας, το Μεγάλο Σάββατο στην παραλαβή του Άγιου Φωτός θα είναι η Ένωση Κρητών εκεί με την παρουσία της και αυτό είναι χάρη πάλι στο Θοδωρή και ευχαριστούμε φίλε Θοδωρή. Για μια ακόμη χρονιά φίλε Παναγιώτη τα τελευταία Με είχε τιμήσει, θα σας πω κάτι επειδή έχουμε μακρά συνεργασία οι δύο σύλλογοι, όταν είχαμε πάει Σάββατο του Λαζάρου στο χωριό Σος πριν μερικά χρόνια, πριν 8-9 χρόνια περίπου. Και περισσότερα, ναι. Και εκεί έρχεται κοντά ο Θοδωρής και μου λέει, ξέρεις, έχεις εσύ αν θέλεις και κάποια άλλα άτομα ή κάποια άλλα άτομα να έρθείτε στην παρουσία του Αγίου Φωτός, στο Μετόχι. Και έχω μείνει άφωνος. Λέω, Θοδωρή, τα χάσα. Ναι. Ήτανε θεόσαλτο, θα πω, αυτό που μου είπε. Για να το πούμε με τον ακριβή όρο, έτσι, βέβαια, είναι η αφή του Αγίου Φωτός. Σωστά. Έτσι, όχι στο αεροδρόμιο όπως έχει συνηθίσει ο πολύς ο κόσμος, ναι, γιατί εκεί πάνε οι πολιτικοί και τα σχετικά, στο μετόχι του Παναγίου Τάφου, στην Πλάκα. Στην Πλάκα, πολύ εντάξει, σωστά. Πολύ σωστά. Στιγμές μοναδικές. Αξίζει να τη ζήσει κάθε χριστιανός που βρίσκεται κυρίως εδώ στην πρωτεύουσα, φίλε Παναγιώτη. Είναι μαγεία. Ναι, είναι ακριβώς. Μαγεία. Είναι μαγεία. Είναι μαγεία. Φέτος μας επιτράπηκε, γιατί λόγω της πανδημίας ήταν απαγορευτικό, θα δώσουμε και εκεί δυναμικό παρόν, έτσι. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Εδώ την περίμενα αυτή την είδηση, ειλικρινά σου μιλώ. Τάκη, την περίμενα. Είναι πανταχού παρόν της Νέας Μύρνης η Ένωση Κρητών. Ωραίο αυτό. Φίλε Παναγιώτη. Αυτό μ' άρεσε. Σαν είναι η πίστη δυνατή και έχει γερές τις ρίζες, δεν τη φοβίζουν οι καιροί, οι μέρες που είναι γκρίζες. Πω. Γεια μας λοιπόν. Γεια μας. Επίδες. Να είμαστε γεροί. Πάντα. Πάντα χαρές και πάντα έτσι. Υγεία σε όλους, χαρά σε όλους. Γρήγορη ελευθερία, να λέμε πλέον, εδώ που είμαστε. Επειδή όμως ξέρω ότι είστε ακίνητοι, όλο κάτι φτιάχνετε, έχετε και τις κυρίες του συλλόγου που κάνουν ωραία πράγματα, παραδοσιακά, κατά διαστήματα, ξέρω ότι κάνουν κάτι πίτες, κάτι ωραία ευαίσματα.
Τώρα εδώ μας πιάνεις λίγο πίσω σε αυτό το κομμάτι. Εγώ θυμόμαι παλιότερα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μια εποχή μεγάλη που εγώ δεν την έζησα πολύ. Την έχουν ζήσει πιο παλιοί στο σύλλογο που κάθε Παρασκευή μαζευόταν. Δεν σου λέω τίποτα. Σωστά. Τότε, κακά τα ψέματα, εγώ τότε ζούσα και συγχωρεμένος ο πατέρας μου, ποτέ συμμετείχα στο σύλλογο το τότε των Καρών Κισάμου Χανίων. Ο πατέρας μου βασικά συμμετείχε, οπότε και εγώ ήμουν από πίσω, ακολουθούσα και βοηθούσα. Αλλά αυτά που έχω ακούσει είναι ότι γινόντουσαν κάτι ωραία μαζέματα τις Παρασκευές τα απογεύματα και πηγαίνανε μέχρι αργά το βράδυ. Δυστυχώς όμως, και θα πω δυστυχώς γιατί οι καιροί, οι συνθήκες, οι ώρες κοινής ησυχίας, το γεγονός ότι κάναμε πολύ φασαρία, μας έφερε σε δύσκολη θέση και γι' αυτό περιοριστήκαμε σε αυτό το κομμάτι. Κακά τα ψέματα προσπαθούμε η λίγο ζωή να... κύκλους κάνει. Εννοείται. Κράτησε το. Σωστά. Ακριβώς. Το κρατάω και το επισημαίνω κιόλας ότι καταφέρνουμε τουλάχιστον μετά τα μαθήματα, γιατί ο σύλλογος έχει καθημερινά μαθήματα, μπορεί κάποιος να ενημερωθεί ξανά στο site μας, kritesns.org. Εδώ θα σου πω κάτι. Έρχεται συνάδελφος από τη δουλειά μου, η οποία φέρνει το γιο της από το Βύρωνα. Μάλιστα. Δεν είναι εκεί μόνη, νομίζω. Κάθε Τετάρτη έρχεται. Ναι. Στη Νέα Σμύρνη. Και μου το, το έχει πει. Ναι, 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 ναι. Και μου το έχει πει πρόσφατα. Ναι, ναι, ναι. Παναγιώτη, να υπενθυμίσουμε. Και πού είναι ακριβώς ο σύλλογος. Θα το πούμε και αυτό. Στην Άνω Νέα Σμύρνη, Δαρδανελίων 36. Εδώ να αναφέρω κάτι ακόμα. Βεβαίως. Ότι τα τελευταία χρόνια, πέραν των κριτικών χωρών που διδάσκονται και των κριτικών οργάνων, επεκταθήκαμε χορευτικά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Κάθε Τρίτη λοιπόν και Πέμπτη, έτσι, με χοροδιδάσκαλο την Κρυσταλία της Πυριδάκη, που γίνονται μαθήματα στο σύλλογό μας 7 με 9, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, έτσι, παραδοσιακών χωρών από όλη την Ελλάδα. Την τελευταία μάλιστα φορά που κάναμε το γλέντιμα στον ετήσιο χορό τον Ομαλό, παρουσίασε το έργο της η δασκάλα. Ναι, το θυμάμαι αυτό. Έτσι, έτσι ώστε να δίνουμε την ευκαιρία να είναι ανοιχτός ο σύλλογος και περισσότερες ημέρες, να έρχεται περισσότερος κόσμος, παρέα θέλουμε, ρακί έχουμε δόξα τω Θεώ, έτσι, όλοι καλοί χωράνε, όλοι καλοί χωράνε, θα περάσουν και οι περιορισμοί, πού θα πάει. Οι καλοί καπετάνοι άλλωστε στη Φουρτούνα φαίνονται. Έτσι. Έτσι. Να πω κάτι, και να εδώ ξέρεις, είναι αυτό που ανέφερες και αυτό είναι το φάρμακο. Ακριβώς. Αλλά δεν το είπανε τόσο καιρό. Ακριβώς. Οι περιορισμοί, ξέρεις, Παναγιώτη μου, είναι πολλοί. Δυστυχώς πρέπει να βρίσκονται στην αίθουσα 10-11 άτομα. Είναι και αυτό, είναι και αυτό. Φαντάσου λοιπόν ότι πρέπει να έχεις τους δύο χοροδιδασκάλους ή τον έναν όταν είναι η Κρυσταλία που ανέφερα για τους παραδοσιακούς, ναι, χορούς, έτσι, να είναι οπωσδήποτε ένα μέλος του διοικητικού για πληροφορίες, πληρωμές και τα σχετικά, οπότε καταλαβαίνεις πόσο μικραίνει έτσι ένα χορευτικό τμήμα. Έτσι. Και πίστεψέ με, είναι όταν είσαι ακόμα, όταν ακόμα και τώρα παίρνουν τηλέφωνα για να μπουν έστω και τώρα, 2 μήνες, 3 σχεδόν πριν τη λήξη της χορευτικής περίοδου και σου ζητάνε ακόμα και με κρύα καρδιά, λες, παιδιά, δεν μπορώ λόγω των μέτρων. Ξέρεις, όταν έχεις ανοιχτή καρδιά, όπως μας γνωρίζεις τόσα χρόνια, έτσι, είναι μαχαιριά το να λες κάτι τέτοιο, φίλε Παναγιώτη. Μα όχι μόνο αυτό, ξέρετε καλύτερα και από μένα, όταν γίναμε εμείς εμείς με την έννοια η σύλλογη να ελέγχουμε, έχεις τεστ, δεν έχεις τεστ, έχεις πιστοποιητικό, δεν έχεις πιστοποιητικό, αναγκαστήκαμε μέσα στη σωματεία, μέσα στους συλλόγους να πούμε συγγνώμη, αλλά δεν μπορείς να έρθεις στην πρόβα. Ακριβώς. Έτσι. Αυτό είναι πολύ πιο βαρύ. Το, λες, αλλά ξέρεις, θέτεις σε κίνδυνο τον εαυτό του ή της που έρχεται και πόσων ατόμων. Και μετά
και της εικόνας του συλλόγου, του κάθε συλλόγου. Και λες τώρα για έναν με βαριά καρδιά, πολύ βαριά καρδιά, και έχεις δίκιο, αλλά προκειμένου να κοιτάς το σύνολο, ναι, δεν κοιτάς το δέντρο. Και βρεθήκαμε τα σωματεία πολλές φορές σε δυσκολία. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ήταν δύσκολη. Το φετινό φθινόπωρο μέχρι το χειμώνα ήταν δύσκολο. Η αλήθεια είναι όμως ότι και ο κόσμος προσαρμόστηκε, όπως κάνει πάντα ο άνθρωπος, προσαρμόζεται στους κανόνες της πολιτείας, αν μη τι άλλο, και μέσα από πολιτιστικούς συλλόγους. Πολύ περισσότερο όταν έχει να κάνει με θέματα υγείας. Ακριβώς. Και όταν υπάρχουν μέσα μικρά παιδιά, ευπαθείς ομάδες, οπότε και ο σύλλογος έχει βάλει αυτό στην καθημερινότητά του και με ελεγχόμενα τα πάντα προσπαθεί να διατηρεί αποστάσεις και όλα τα μέτρα που ορίζει η πολιτεία. Αναγκαστικά μικραίνει την ώρα. Βέβαια. Τη χορεύει, το μάθημα, το μικραίνει, φίλε Παναγιώτη, το κάνει από μία ώρα, το κάνει 40 λεπτά, ώστε να μπορεί μέχρι να βγουν οι προηγούμενοι, να αιρήσει την αίθουσα, να ελέγξει του επόμενου. Καταλαβαίνει τώρα αυτό. Εντάξει, είναι ένα δύσκολο έργο. Εμεί να χορεύουμε και να κάνουμε παρέα θέλουμε και να περνάμε ωραία στο σύλλογο. Εντάξει. Θα γυρίσει πάλι. Γυρνάει ο τροχός. Και μιας και ανέφερες πριν και για κεράσματα και αυτά, φαντάσου τώρα ότι οι προνομιούχοι είναι αυτοί που τελειώνουν με το μάθημα την τελευταία ώρα διδακτική το βράδυ, που θα πιούνε και μια τσιπουδιά πρωτού φύγουνε. Στα τελευταία μάθημα, στα βραδινά θα πηγαίνουμε. Έτσι, τα βραδινά μαθήματα είναι τα καλύτερα. Παρασκευή τι έχει, μόνο μουσικά όργανα έχει. Παρασκευή 6 με 9, ναι. Ένα γεμάτο τρίωρο, φίλε, ναι. Παναγιώτη. Είναι ο δάσκαλος μουσικών οργάνων, ο Ανδρέας ο Αρβανίτης. Αυτό το τρίωρο διδάσκει ανά ώρα ασκομπαντούρα, μαντολίνο, λαούτο, φέτος και βιολί. Έτσι. Oh. Και βιολί. Οπότε καταλαβαίνεις, 6 με 9 είναι φουλ τα παιδιά εκεί πέρα. Πάλι ένα γεμάτο τμήμα. Πολυτάλαντος ο φίλος ο δάσκαλος, ο Ανδρέας ο Αρβανίτης, για να πάρει τη σκυτάλη το Σάββατο το μεσημέρι, αφού το πρωί γεμίσει με παιδικές φωνές. Έτσι, έτσι. Έτσι κάθε Σάββατο πρωί τα παιδικά μας τμήματα στα μαθήματα χορού από τον Στέφανο και την Κυριακή. Σχεδόν 10 χρόνια χοροδιδάσκαλοι, τα δυο αυτά εκλεκτά παιδιά, έτσι, αυτή η εκλεκτή οικογένεια. Τα γνωρίζεις και εσύ, βέβαια, κοντά, δεν είσαι μακριά μας, το ξέρεις. Έτσι. Και για να πάρει τη σκυτάλη πάλι με μουσικά όργανα. Με πολύ όμορφη οικογένεια. Ακριβώς. Για να πάρει το μεσημέρι του Σαββάτου τη σκυτάλη πάλι στο μάθημα της λύρας, ο αγαπητός σου Αντώνης Κεχαγιαδάκης. Έτσι. Καταλαβαίνεις δηλαδή ότι ακόμα και το Σαββατοκυριακό, άρε Θανάση Κυριακή, ναι βέβαια, σου θυμίζω την Κυριακή λοιπόν, 6 με 8 το απόγευμα, δυο δικά μας παιδιά και μέλη του χορευτικού, η αγαπητή Ελένη και ο Γαβρίλο, αγαπητός Γαβρίλος, έτσι, χοροδιδάσκαλοι πλέον και αυτοί, σε ενήλικες όμως αυτή τη φορά, και για την Κυριακή, για όσους την προλαβαίνουν όλη τη βδομάδα και όχι μόνο. Δηλαδή, αυτό που λέμε και χρησιμοποιώντας, χωρίς σταματημό, να μην το πούμε ξένη νοσολογία. Γιατί χαμογελάω. 24-7 λένε ξέρω στο Γαβρίλ, από την πρώτη μέρα που ήρθε ο Γαβρίλ, τον ξέρω, στο σύλλογο. Μαθητής και, ακόμα τότε. Ναι. Και λέω, κοίταξε να δεις. Καταρχήν, από την αυτό, μεγαλώνω και, βλέπω, και χαίρομαι βέβαια που μικρά παιδιά φτάσανε να είναι δάσκαλοι. Ακριβώς. Και νιώθω περήφανος για το σύλλογο και για τους ανθρώπους μέσα από το σύλλογο. Και μου λες είναι δάσκαλο. Είχα δει, ας πούμε, εικόνες, αλλά δεν είχα καταλάβει ότι διδάσκει. Ακριβώς. Και μπράβο και πολλούς χαιρετισμούς. Ακριβώς. Διδάσκει και έχει αναπτύξει και ένα άλλο ταλέντο εκεί με την κιθάρα. Μπράβο. Ταλέντα, ναι, και έχει παντρευτεί και με τα ισπανικά, τα αντίστοιχα. Σας βλέπω Ισπανία, σας βλέπω να πηγαίνετε Ισπανία. Μην ξεχνάς ότι έχουμε πρωτοπορήσει κάποια στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Στο σύλλογο έτσι αξίζει να το θυμίσουμε ότι κάποια στιγμή πάντρεψε η Κρήτη την Ισπανία και έκανε μια εκδήλωση. Εγώ αυτό σου είπα ότι ήταν
ο προπομπός, αν θέλεις. Έτσι, μπράβο. Γενικότερα, δηλαδή, από όπου να σταθείς, να βρεθείς, δηλαδή, ο σύλλογος πάντα κάνει βήματα παραπάνω. Είχε από τις κάνει κάποιους πειραματισμούς πριν. Ακριβώς. Έτσι, μπράβο. Εννοείται. Πάντα προσπαθείς. Τα κατέεις καλά. Έτσι, σωστά. Έχω διαβάσει. Έτσι, σωστά. Τα κατέεις καλά. Άρα, στο συμπέρασμα, κλείνοντας, γιατί έκανε μεγάλη παρουσίαση πάλι ο Θανάσης για το σύλλογο και για. Είμαστε καθημερινά ανοιχτοί. Είναι απλά τα πράγματα. Σηκώνουμε το τηλέφωνο πάντα. Αλλά κυρίως βραδινές ώρες να πηγαίνετε, παιδιά. Βραδινές ώρες είναι καλύτερες, έτσι. Βραδινές είναι ώρες πιο παγωμένη η Ιρακή τότε, γι' αυτό. Είναι σωστή θερμοκρασία. Σωστά, ακριβώς, ακριβώς. Φίλε Παναγιώτη. Δόξα τω Θεώ να είναι καλά άνθρωποι που μας στηρίζουν και μας τροφοδοτούν. Να πούμε και ένα ευχαριστώ στους χορηγούς σας στη διάρκεια των τόσων ετών. Σωστά. Γιατί γενικότερα, εάν δεν υπήρχε η διάθεση, η προσφορά τους, ίσως, θα έλεγα σίγουρα δεν θα μπορούσατε να έχετε κάνει κάποια πράγματα, ακόμη και τον ετήσιο σας χορό μερικές φορές, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Λαχιοφόρος Αγορά συνήθως συνοδεύει από πάρα πολλά δώρα. Ακριβώς. Θανάση, τα λέω καλά. Ακριβώς. Ένα ακόμα έσοδο. Γενικότερα είναι στο έσοδο του ετήσιου. Και συνήθως το, αυτό που πρέπει να σκέφτεστε είναι ότι να ξεκινάτε μια εβδομάδα πριν τη Λαχιοφόρο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι γιατί η τοπική κοινωνία, να πω γιατί, η εμπορική κοινωνία στηρίζει πολύ το σύλλογο και όχι μόνο να πω γιατί, σε αυτό το κομμάτι. Μπορεί κάποιος, και είναι πρακτικός ο λόγος και ανθρώπινος και πρακτικός και λόγω των καταστάσεων, να μην μπορεί να έρθει στο χορό σας, αλλά να μπορεί να πάρει 1-2 λαχνούς. Σωστό. Και του δίνεις τη δυνατότητα να νιώσει ότι συμμετέχει με έναν τρόπο. Εντάξει, αυτό τώρα, επειδή μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό είναι λίγο μαρκετίστικο, αλλά έχει πιάσει, στο λέω τώρα. Έχει πιάσει. Εμείς είμαστε πιο εξελιγμένοι σε αυτό το κομμάτι. Γιατί έχω βρεθεί. Προσπαθούμε να. Δεν έχεις βρεθεί. Να κάνουμε έχω βρεθεί μέσα με στο το τζούμο κέντρο. 10:30-11 η ώρα να λέμε τι θα κάνουν. Ο σύλλογος δεν γεμίζει η αίθουσα και μέσα σε 35 λεπτά να μην υπάρχει καρέκλα. Έτσι, πράγμα. Ακριβώς. Έτσι, πράγμα. Αυτά είναι. Εντάξει. Σίγουρα. Και το έχουμε δει μαζί. Κύκλους κάνει. Και το έχουμε δει μαζί. Όχι μόνο στον Ομαλό. Μπράβο, και σε πιο μικρά κατάστημα. Σωστά, σωστά κέντρα. Και έλεγε. Παναγιώτη, έφαγε. Ακριβώς. Αλλά ειλικρινά έχει συμβεί στο σύλλογο σε ελάχιστα λεπτά να έχει κάνει sold out. Τα πάντα όμως sold out. Τα πάντα, ακριβώς. Καλά τα θυμάσαι, φίλε Παναγιώτη. Καλά τα θυμάσαι. Προπανδημίας εποχές, να σου πω ότι υπάρχουν, τουλάχιστον στη δική μου μνήμη, τις τελευταίες δύο ετήσιες κοπές πίτας που κάνουμε στο Ομαλό, να υπάρχουν άτομα που δεν μπήκανε γιατί δεν υπήρχε χώρος για να κάτσουν. Είναι αυτό που λέμε, η απήχηση που έχεις και το πόσο γρήγορα αναπτύχθηκες και καθιερώθηκες και έχεις μεγάλο κόσμο, μεγάλο κύμα κόσμου που σε ακολουθεί, μέλη και μία από τη Νέα Σμήνη και όχι μόνο. Και τώρα ξέρετε τι θα συμβεί. Σας το λέω να είστε. Επειδή ο κόσμος 2 χρόνια δεν έχει βγει, θα είναι η πρώτη ανάσα, μεγάλη ανάσα, αν πάνε καλά τα πράγματα όπως λένε οι επιστήμονες και το κράτος και δώσει τη δυνατότητα να βγει ο κόσμος και να ελευθερωθεί, δεν θα προλάβετε, σας μιλώ ειλικρινά, σε λιγότερο από μια εβδομάδα θα έχετε πουλήσει προσκλήσεις για τους λαχνούς. Το πρόβλημα είναι ότι η χωρητικότητα έχει μικρύνει φέτος του μαγαζιού, αναγκαστικά. Θα αλλάξουν αυτά. Και εδώ θα σου λέω, θα αλλάξουν αυτά. Έρχεσαι ακόμα σε πιο μεγαλύτερα. Θα αλλάξουν αυτά. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε παρευρεθεί σε εκδηλώσεις συλλόγων αυτή την εποχή, γιατί έχουν αρχίσει όντως και γίνονται. Είδα κάπου κάποιο σύλλογο, ναι. Ναι, παρευρεθήκαμε κι εμείς σε το κριτικό, στο κέντρο Νέο Κάστρο που έκανε ο Σύλλογος Κριτών Γλυφάδας. Α, ναι. Και η αλήθεια είναι ότι δάσκαλος μας. Έπαιζε ο λιράρης μας ο Αντώνης ο Κιχαριαδάκης και όντως οι αποστάσεις είναι πιο μεγάλες μεταξύ των τραπεζοκαθισμάτων
Η τήρηση των ελέγχων και όλα αυτά ισχύουν, αλλά παρόλα αυτά γίνονται εκδηλώσεις. Αυτό τι έχουμε κάνει στο Κάστρο αυτό. Και όσο προχωράει, όντως πολλές. Οπότε ναι, φαντάσου τώρα δηλαδή 15 Μαΐου που πλέον θα είσαι λίγο πιο, μάλλον πολύ πιο απελευθερωμένος. Ελπίζω να έχουν αρχίσει να πέφτουν πάλι και οι αριθμοί, γιατί δυστυχώς πάλι έχουμε λίγο μια άνθηση τον τελευταίο καιρό. Και νομίζω ότι θα περάσουμε πανέμορφα. Ο Νίκος και ο Γιώργης Στρατάκης νομίζω ότι θα μας κάνουν να περάσουμε αξέχαστα. Και φυσικά θα γίνει μια εκεί πέρα και στους χορηγούς και σε αυτούς που θα προσφέρουν. Γιατί αυτό ήθελα να πω πριν, ότι πάντα σε όλες τις εκδηλώσεις, τουλάχιστον από ό,τι ξέρω εγώ τα τελευταία χρόνια, η τοπική εμπορική κοινωνία στηρίζει πολύ το σύλλογο με δώρα. Αλλά μια ιδιαίτερη μνήμα μπορούμε να κάνουμε και στα καταστήματα, στο Ανθοπολείο Μαθιουδάκης, που πάντα μας δίνει αθοδέσμες και υλικό. Ο αγαπητός φίλος, εξαιρετικός. Ωραία. Και η Αντωνία με τα Λευκά Όρη, το κατάστημα που βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή, με τα κριτικά παραδοσιακά εδέσματα που πάντα μας προσφέρει αφιλοκερδός και γενικότερα ΝΑΤΟ, φαίνεται κιόλας έτσι, πίνουμε από τη τσικουδιά της. Στην υγειά σου, Αντωνία. Στην υγειά της Αντωνίας. Έτσι και γενικότερα είναι πράγματα που πρέπει να σημειώνουμε, ότι υπάρχουν όντως στηρίγματα σε αυτό το σύλλογο. Και μην ξεχνάτε ότι κάθε φορά, τα τελευταία χρόνια, το nstv.gr καλύπτει τις εκδηλώσεις σας και όχι μόνο. Σωστά. Τις εκδηλώσεις. Οτιδήποτε και σε ηλεκτρονική μορφή πασάρουμε στο NSTV και στους φίλους, αγαπητούς φίλους, δεν θα μπω σε ονόματα, Παναγιώτη, δεν χρειάζεται. Οτιδήποτε πασάρουμε για τα social media με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, άμεσα, να τα λέμε αυτά. Συγγνώμη τώρα, απευθύνομαι λόγω... δεσμεύεσαι λίγο καιρό πριν, είτε ανακοίνωση μου στείλεις για να το λέω συνέχεια στις εκπομπές μου. Φυσικά. Είτε να ξαναρθείτε για το λόγο αυτό και να φέρετε κάποιον από τους χωροδασκάλους. Μπορεί να είστε η Κρυσταλία μας. Στους παραδοσιακούς χώρους είναι η Κρυσταλία μας. Έτσι. Ναι, και αν μπορεί ο Στέφανος ή η Κυριακή μαζί ή ένας από τους δύο. Λίγο να δείξουμε δηλαδή και μια άλλη εικόνα του συλλόγου. Πολύ ωραία, βεβαίως. Πολύ ωραία. Έτσι κι αλλιώς να ξέρεις ότι... Με αφορμή δηλαδή ότι ετοιμάζουμε και ένα πρόγραμμα τέτοιο, εκεί μπορούμε να σταθούμε. Βεβαίως. Βεβαίως, Παναγιώτη μου. Όπως είπαμε, θα έρχονται πολλές εκπλήξεις, βέβαια τις προαναφέραμε, αλλά η παρουσία του συλλόγου όσο θα περνάνε οι μέρες και θα ανοίγει ο καιρός. Φουντώνει. Φουντώνει, ναι, όπως και φουντώνει πίνοντας τσιγκουριά, έτσι αυτό. Ωραία. Ακριβώς. Εύχομαι τα καλύτερα στην Ένωση Κριτών Νέας Μήνης, στα μέλη της και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Θανάση Τσιρίκο, και στον υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων, τον κύριο Τάκη Πρασάκη, που μου κάνανε τιμή να είστε απόψε εδώ, πίνοντας και να ρωτήσω κάτι, Θανάση. Παρέα Κριτών. Κάθε ποια μέρα είναι, για να ξέρουν. Κάποτε συναντιόσαστε, νομίζω, Υπήρχε η Παρασκευή το βράδυ. Η Παρασκευή ή Τετάρτη ήταν. Κάθε Παρασκευή το βράδυ, πάντα προ-πανδημίας. Ναι. Ήρθε η πανδημία, θα τα ξαναβρει η υπηρεσία που λέω. Θα επανέλθουμε. Θα τα ξαναβρούμε. Δρυμύτερη. Αλλά παρόλα αυτά, μέσα από τη σελίδα Παρέα Κριτών, μπορούν να μαθαίνουν ωραία πράγματα και όχι μόνο από το nstv.org. Το λέω στις Κρήτες. Κρήτες.org. Έτσι, μπράβο. Και από το Facebook και το Instagram. Σωστά. Κανάλια στο YouTube. Και γενικώς παρουσία παντού. Και φυσικά η αίθουσα της Ένωσης Κριτών Νέας Μήνης, Δαρδανελίων 36, στην Άνω Νέα Σμύρνη. Το τηλέφωνο μας είναι 210-93-45-660. Και αν δείτε στις σελίδες, θα δείτε και άλλα τηλέφωνα που χτυπάνε 24 ώρες 24 ώρες. Βάζω φωτιές εγώ τώρα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ακριβώς.
Μπορείτε επίσης από αύριο να τηλεφωνείτε για προκρατήσεις και τις 15 Μαΐου. Ωραία, μ' αρέσεις. Διότι σας λέω ειλικρινά, δεν θα προλάβετε. Μπορείτε από τώρα να ξεκινήσετε να ζητάτε θέσεις για τις 15 Μαΐου. Θα είναι η μέρα της ελευθερίας, θα είναι η μέρα της χαράς, του κεφιού. Μην το χάσετε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας. Να είστε όλοι καλά. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, την επόμενη εβδομάδα σας περιμένουμε μια εκπομπή έκπληξη. Μείνετε συντονισμένοι στο NSTV Live. Καλό σας βράδυ.